Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Απόψε έχουμε 4 εκλεκτούς καλεσμένους από τις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Έχουμε τους 4 αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι θα συνεχίσουν τη θητεία τους μετά και τις αποκαλύψεις σε αυτήν εδώ την εκπομπή πριν από 3 εβδομάδες περίπου του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη. Χωρίς λοιπόν να χάνω χρόνο, θα παρουσιάσω τους 4 αντιπεριφερειάρχες. Θα ξεκινήσουμε από τα δυτικά για να πάμε στα ανατολικά. Μαζί μας ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κύριος Νίκος Καλογερής. Καλησπέρα σας κύριε Καλογερή, καλώς ορίσατε. Η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, η κυρία Μέρη Λιονή. Καλησπέρα σας κυρία Λιονή, καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, ο κύριος Νίκος Συρηγονάκης. Καλησπέρα σας κύριε Συρηγονάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και ο αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο κύριος Γιάννης Ανδρουλάκης. Καλησπέρα σας κύριε Ανδρουλάκη, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Και θέλω λίγο να θυμίσω στους τηλεθεατές τι ακριβώς είχε πει πριν από 25 ημέρες αυτήν εδώ την εκπομπή ο κύριος Αρναουτάκης σε μια εκπομπή και μια αποκάλυψη που συζητήθηκε αρκετά, σχολιάστηκε, είχε αναπαραγωγή από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Κρήτης. Τι ακριβώς λοιπόν είπε για την κυρία και τους 3 κυρίους, πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Βόμβα του Σταύρου Αρναουτάκη στην εκπομπή Ώρα Αιχμής. Με τη φράση «Ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει», ο Περιφερειάρχης Κρήτης αποκάλυψε πως ανανεώνει την θητεία από την 1η Ιανουαρίου των 4 αντιπεριφερειαρχών Ηρακλείου Νίκου Συρηγονάκη, Χανίου Νίκου Καλογερή, Ρεθύμνου Μέρης Λιονής και Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Λιονή θα αναλάβει και τα ενία της Οικονομικής Επιτροπής εξ ολοκλήρου, έχοντας αναβαθμισμένο ρόλο αλλά και λόγο στη νέα ηγετική ομάδα. Ο κύριος Αρναουτάκης χαρακτήρισε τους αντιπεριφερειάρχες απόλυτα επιτυχημένους. Είναι ξεκάθαρη η ερώτησή σας και πρέπει να πω ότι επειδή προέρχομαι από τον αθλητισμό και συλλογικά δουλεύουμε και ξέρουμε πώς πηγαίνει η τακτική, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Άρα εδώ ουσιαστικά μου δίνεται μία είδηση, κύριε Αρναουτάκη, ότι οι 4 αντιπεριφερειάρχες Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων θα συνεχίσουν να έχουν την αυτοδιοικητική θητεία και την επόμενη πενταετία. Και πρέπει να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους συνεργάτες για αυτή την εργατικότητα που έχουν δείξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί ήταν επικεφαλής των περιφερειακών ενωτήτων όλοι. Δουλέψαμε και είχαμε το αποτέλεσμα αυτό, γιατί δεν ήταν εύκολο. Περάσαμε με μια πανδημία, μια κρίση πολύ μεγάλη. Με τις διεργασίες να είναι έντονες όσον αφορά τη νέα ομάδα που θα ηγηθεί στην περιφέρεια Κρήτης στη νέα αυτοδιοικητική πενταετία, ο Περιφερειάρχης Κρήτης αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο θα επιλέξει τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες. «Δεν θα επιλέξω τους συνεργάτες μου ανάλογα με τη δυναμική τους, αλλά με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την ικανότητά τους», λέει χαρακτηριστικά. Τα κριτήρια είναι της εργατικότητας του καθένα. Δεν έχει σχέση τα κουκιά, κύριε Δασκαλάκη, όχι. Δεν είναι ποτέ τα κουκιά, είναι να υπάρχουν οι ικανότητες. Οι ικανότητες να μπορούν να προσφέρουν στο γενικό σύνολο και να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Αλλά την αλαζονία δεν θα αφήσω προς εγώ να περάσει σε κανένα συνάδελφο, γιατί πρέπει να ακολουθείτε αυτό το οποίο έχουμε χαράξει. Πρέπει να είμαστε το ίδιο με τους πολίτες. Τεράστιο ζήτημα για τον Περιφερειάρχη είναι η αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης, με τα ερωτήματα των τηλεθεατών να πέφτουν βροχή και να μεταφέρονται στη διάρκεια του τηλεοπτικού αέρα. Προτεραιότητα ο καθαρισμός του Αλμυρού ποταμού αλλά και όλων των ρεμάτων, με τον κύριο Αρναουτάκη να εκφράζει την ανησυχία του για το τι θα γίνει σε περίπτωση που το νησί αντιμετωπίσει μια κακοκαιρία παρόμοια με αυτή της Θεσσαλίας. Εάν έχουμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα όπως είναι η Θεσσαλία, δεν υπάρχει καμία περιφέρεια να πει ότι είναι θωρακισμένη αντιπλημμυρικά. Αυτό θα είναι λάθος. Αυτό όμως ότι να προσέχουμε, να κάνουμε εκ των προτέρων κάποιες ενέργειες όσες μπορούμε και σύμφωνα με την οικονομική δυνατότητα που υπάρχει, να προχωρούμε. Σας λέω ότι μέσα στο 24 θα είναι μια εξέλιξη πολύ μεγάλη με χρηματοδοτήσεις, οι οποίες από διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πάρουμε, να μπορούμε να δημοπρατήσουμε πολλά έργα, να μπορούμε να έχουμε έτοιμες τις μελέτες αυτές που αναφέρθηκε. Δεν θα γίνουν όλες, γιατί δεν θα υπάρχουν οι πόροι, αλλά ειδικά όσες είναι σε πόλεις, να μπορούμε να κάνουμε και χωριά, να μην υπάρχει επιβάρηση. Λοιπόν, αυτά μας είχε πει πριν από μερικές ημέρες εδώ στην εκπομπή Ώρα Αιχμής ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης. Οι διεργασίες συνεχίζονται, γιατί πέρα από τους 4 αντιπεριφερειάρχες που είναι σήμερα εδώ, υπάρχουν οι θεματικοί
αντιπεριφερειάρχης που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει αυτή η επιλογή και πώς θα κατανεμηθεί αυτή η επιλογή στις 4 περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Θα σας ξεκινήσω με τις διεργασίες. Θέλω ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Νομίζω, κύριε Καλογερή, και αυτό ισχύει και για την κυρία Λιονί και τον κύριο Συριγωνάκη, αλλά και τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι πολύ σημαντικό να ακούτε αυτά τα λόγια από τον άνθρωπο που ηγείται της περιφέρειας Κρήτης, έναν άνθρωπο που έχει και την αυτοδιοικητική εμπειρία, έχει περάσει από πολλές θέσεις και είναι και ο άνθρωπος που είχε το υψηλότερο ποσοστό από τους περιφερειάρχες στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές. Ναι, να μιλήσω τώρα για τον Ναουτάκη, ότι να πούμε δεν... Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε καταρχήν ευτυχείς που συνεργαζόμαστε μαζί του, διότι είναι... ο Σταύρος είναι πολύτιμος. Δηλαδή, θα έλεγα ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και αυτός το μας εμπνέει για όλες όλες εμάς και τον ακολουθούμε. Από εκεί και πέρα, βάλετε ένα θέμα για τα αντιπλημμυρικά. Όχι, τα αντιπλημμυρικά θα τα βάλουμε στην πορεία. Θέλω να πω παραπάνω πάνω σε αυτό, γιατί θα φανεί ότι... Κυρία Λιονί. Κοιτάξτε, με τον κύριο Αρναουτάκη συνεργαζόμαστε από την... ξεκινήσαμε μαζί την περιφερειακή διοίκηση, αυτοδιοίκηση, το 1ο του 2011 και τις εκλογές το 2010. Έκτοτε είμαστε μαζί μέχρι σήμερα. Ήταν πολύ συγκινητικά τα λόγια που ακούσαμε και είπε και για τους 4 εδώ, σε δημόσια εκπομπή. Πραγματικά τον ευχαριστούμε και εμείς μαζί με εκείνον, πραγματικά μας εμπνέει όπως είπε ο Νίκος, προσπαθούμε, έχουμε άριστη συνεργασία, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνεργάτης, μας εμπνέει και προσπαθούμε μαζί με εκείνον να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την Κρήτη. Ότι είναι ένα κεφάλαιο για την Κρήτη, αυτό το έχει αποδείξει άλλωστε και ο ίδιος ο κόσμος με την ψήφο του και τη στήριξή του. Κύριε Συριγωνάκη, εσείς έχετε στο ενεργητικό σας και μία πρωτιά που ξεπερνά τα όρια της Κρήτης. Σπάσατε το φράγμα των 24.000 σταυρών. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Κρήτη φαίνεται ότι δεν υπήρξε αντίπαλος ούτε στις δημοτικές εκλογές. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένας αριθμός ψήφων που θα μπορούσε να έχει πάρει ένας υποψήφιος σε εθνικές εκλογές. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε αυτήν την επιτυχία, αν περιμένατε αυτήν την σαρωτική νίκη που κάνατε ως αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου και να μου σχολιάσετε λίγο και τα λόγια του κύριου Αρναουτάκη. Να ξεκινήσω από τον περιφερειάρχη, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, που όλοι παρακολουθήσαμε την εκπομπή και το τι υπόθηκε. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο Σταύρος ο Αρναουτάκης είναι μια ηγετική φυσιογνωμία. Γνωρίζουμε επίσης ότι δεν μασάει τα λόγια του και αυτό το οποίο λέει πραγματικά το πιστεύει. Εμείς οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε και εγώ προσωπικά για τα λόγια τα οποία διατύπωσε εκείνο το βράδυ και να πούμε ότι όλοι μαζί θα εργαστούμε και θα συνεργαστούμε για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την Κρήτη, για το νησί μας, για την επόμενη δεκαετία. Όσον αφορά την συλλογή ψήφων που αναφερθήκατε, πράγματι, είναι ένας πολύ μεγάλος, υψηλός αριθμός σταυρών που μετίμησαν οι συμπολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Ούτε εγώ ο ίδιος πίστευα ότι πήγε τόσο ψηλά ο αριθμός αυτός. Είναι ένα γεγονός που με συγκινεί, με χαροποιεί, με ευχαριστεί, αλλά ταυτόχρονα είναι φυσιολογικό να με επιφορτίζει με μια μεγάλη ευθύνη. Θέλω όμως να πιστεύω ότι υπάρχει η εμπειρία, οι γνώσεις, υπάρχει διάθεση συνεργασίας και με τον Περιφερειάρχη και με όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο που, να σημειώσω, είναι ένα ισχυρό περιφερειακό συμβούλιο από κάθε πλευρά, ώστε να δικαιώσω τους συμπολίτες για αυτή τους την επιλογή. Κύριε Ανδρουλάκη, έρχομαι σε εσάς και η δική σας θητεία για τα επόμενα 5 χρόνια. Ανανεώθηκε ακούγοντας τον κύριο Αρναουτάκη το δικό σας σχόλιο. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι ότι έχει δημιουργηθεί μια πάρα πολύ καλή ομάδα, όπου βασίζεται στο τρίπτυχο δουλειά, δουλειά, δουλειά.
Και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, γιατί έχει δείξει σε όλη την πορεία του χρόνου όλες τις ικανότητες του ηγέτη, του εμπνευστή, του οραματιστή. Αλλά αυτό το οποίο πραγματικά έχει καταφέρει στην πορεία της ενασχόλησης με την τοπική αυτοδιοίκηση και στη θέση του Περιφερειάρχη Κρήτης είναι ότι έχει ενώσει την Κρήτη από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Και την έχει ενώσει με ένα δίκαιο τρόπο και με μια δίκαιη προσέγγιση, έτσι ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Και αυτό που έχει σημασία είναι και η διεκδικητικότητα. Το να διεκδικείς τους στόχους, το να παρακολουθείς τους στόχους, το να κάνεις μετρήσιμους τους στόχους, είναι και αυτό ένα προϊόν εργασίας και το αποτέλεσμα φαίνεται και αποτυπώνεται σε ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Όμως αυτό το οποίο αποτυπώνεται, πέρα από το εκλογικό αποτέλεσμα, έχει να κάνει καθαρά και με την πορεία, την αναπτυξιακή τροχιά που μπαίνει σιγά σιγά η Κρήτη, όπου είναι ένας πολυδιάστατος, θα έλεγα, και ένας συμπλεγματική και μια συμπλεγματική προσέγγιση, γιατί οι άξονες και όλα αυτά τα οποία έχουν τεθεί μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και δει σε κάθε μία περιφερειακή ενότητα, είναι αυτό το οποίο έχει κάνει και το μετρήσιμο αποτέλεσμα στους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα την απόψινή συζήτηση στην ουσία της να την ξεκινήσουμε με ένα τεράστιο κεφάλαιο. Ένα τεράστιο κεφάλαιο που έχει να κάνει με καταστροφές, με αντιπλημμυρική θωράκιση. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια η Κρήτη πολλές φορές έχει βιώσει καταστροφικές αλλά και φωνικές πλημμύρες. Θα θυμηθούμε την κατάσταση στον Κερίτη, την κατάσταση στο Γεροπόταμο στη Μεσαρά, στο Γεροπόταμο στο Μιλοπόταμο, την κατάσταση στον Εσταυρωμένο στο Ρέθυμνο, στην Ανάληψη και στην Αγία Πελαγία εδώ στο Ηράκλειο, αλλά και τις τεράστιες καταστροφές στην πόλη της Σιτίας. Και θα ήθελα το πρώτο ερώτημα, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Καλογερή. Θέλω πολύ σύντομη απάντηση για να πάμε to the point, που λένε και οι Άγγλοι. Στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι πιο ευάλωτες περιοχές, τα πιο ευάλωτα σημεία που θα μπορούσαν να κινδυνέψουν από πλημμυρικά φαινόμενα? Θέλω να μου το πείτε γεωγραφικά. Καταρχήν, κατά διαστήματα έχει αποδείξει ο Θεός ότι μπορεί να χτυπήσει παντού. Δηλαδή, η λεκάνη της Αγίας Πελαγίας που αναφέρεται προλίγου είναι πολύ μικρή λεκάνη. Όταν όμως αυτή η πολύ μικρή λεκάνη έχει πολύ μεγάλη κλίση και μαζί με τα νερά τόσο γρήγορα, εμφανιστεί ένα τόσο έντονο φαινόμενο για τόση ώρα που ξεφεύγει από την στατιστική της μετρήσης των 100 και 150 ετών, μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα οπουδήποτε. Διότι θυμάμαι, ενώ το υποτίθεται το τρωτό μας μέρος, η μεγάλη τροτότητα παρουσιάζεται στο βορεινό μέτωπο, γιατί μαζεύουν τα νερά από τους ορεινούς όγκους και στον κάμπο Χανίων, Πλατανιά κλπ. Μέχρι το Καστέλι, και εκεί μπορεί να παρουσιαστούν και εκεί έχουν παρουσιαστεί τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα. Όμως εγώ θυμάμαι πριν κάποια χρόνια ότι στα Σφακιά, μια περιοχή η οποία δεν έπαθε τίποτα στο Μηνύο του 19 ουσιαστικά, παρέμεινε καταστραφή από ένα μπουρίνι, αν θέλετε, το οποίο έπληξε τη χώρα Σφακίων, κατέβασε νερά από τα παράγια και παρέμεινε να πάρει τον οικισμό. Και μπορούμε να βλέπουμε και πλάνα από παρελθοντικά πλημμυρικά φαινόμενα στην Κρήτη. Βοηθάω λίγο το σκηνοθέτη μας, τον Δημήτρη τον Φραγιαδουλάκη, για να κάνουμε πιο διαδραστική τη συζήτηση. Άρα το βορεινό κομμάτι των Χανίων είναι αυτό που θεωρείται είναι περισσότερο ευάλωτο. Αυτό έχουν αποδείξει και οι καταστροφές του παρελθόντος. Υπάρχουν άλλες περιοχές στην ενδοχώρα που έτσι σας προβληματίζουν? Κοιτάξτε, τα χωριουδάκια τα οποία είναι χτισμένα μέσα πάνω σε ρέματα ή διασχίζονται από μικρορέματα, αποτελούν ένα μόνιμο πρόβλημα, διότι οι παλιοί μας έχτιζαν οι άνθρωποι κοντά στο νερό, κοντά στο ρεματάκι. Και κάποια στιγμή, βέβαια, ορισμένα από αυτά έχουν θέματα. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να τα έχουμε ανοιχτά τουλάχιστον και καθαρά και να διευρύνουμε τα τεχνικά όλα που χρειάζεται και, για να μπορούν να περνάει το νερό ελεύθερα. Και θεωρώ ότι έχουμε κόψει τις πολλές τριλανδικές διαβάσεις, δηλαδή στο επαρχιακό μας δίκτυο. Θυμάμαι μία στα Ρούματα είχε μείνει τώρα τελευταία, τη φτιάξαμε και αυτή, κάναμε το αντίστοιχο τεχνικό και δεν έχουν πιάσει το επαρχιακό δίκτυο η τριλανδική διάβαση, που ξέρετε πόσο επικίνδυνη είναι σε περίπτωση μεγάλη ζημιά. Και τέλος πάντων, αντιμετωπίζουμε καθημερινότητά μας να φτάσει τα. Έρχομαι στο Ρέθυμνο. Θέλω να μου πείτε κι εσείς έτσι συνοπτικά ποιες περιοχές σας προβληματίζουν, κυρία Λιονή, στο Ρέθυμνο? Αρκετές. Οι πιο σημαντικές και δύσκολες, και φάνηκε αυτό και από τις ζημιές το 19 αλλά και από το Νοέμβριο του 20, είναι ανατολικά του Ρεθύμνου
οι 3-4 ποταμοί που διέρχονται μέσα από την πόλη ανατολικά, δηλαδή στον Πλατανιά, ο Πλατανιανός ποταμός, στην Πηγή, ο Πηγιανός ποταμός, αυτά τα 3-4 ποτάμια είναι πάρα πολύ δύσκολα ποτάμια. Που είχαμε δει και τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε δει και τις μεγάλες καταστροφές στην περιοχή του Εσταυρωμένου. Τμήματα του Γεροποτάμου, κυρίως αυτό το οποίο είναι μέσα στην πόλη, ένα τμήμα του Γεροποτάμου που είναι μέσα στην πόλη του Περάματος και η μισή πόλη κινδυνεύει. Ένα τμήμα που είναι κοντά στους Δαφνέδες, στο Μυλοπόταμο. Ένα τμήμα στον Πλατή ποταμό, στην Αγία Γαλήνη. Ένα τμήμα στον Πλακιά. Ένα τμήμα ποταμού στο Ροδάκινο. Και τα λέω αυτά έτσι για να πω ότι εκεί τελειώνουμε τις μελέτες οριοθέτησης ποταμών με διευθετήσεις έργων και πια θα προσπαθήσουμε να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας, γιατί βέβαια δεν μπορούν να ικανοποιηθούν όλες μαζί, γιατί είναι πάνω από 100 εκατομμύρια έργα αυτά. Θα πάμε στο κομμάτι των μελετών και των έργων, γιατί ήδη έχουν έρθει τα πρώτα ερωτήματα. Να κλείσουμε όμως για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Κύριε Συριγωνάκη, το Ηράκλειο νομίζω ότι έχει πληρώσει πιο ακριβά το τίμημα των καταστροφών τα τελευταία χρόνια όσον αφορά τις πλημμύρες. Άρα σε αυτές τις περιοχές υπάρχει και ευαλωτότητα. Όταν αναφερόμαστε σε φαινόμενα, επικίνδυνα φαινόμενα, έχουμε τα φυσικά και έχουμε και τα καιρικά. Γιατί, όπως γνωρίζουμε, τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαμε τη σεισμική δόνηση στο Αρκαλοχώρι, που κατέστρεψε δύο δήμους, Μηνώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων, που γνωρίζουμε ότι η περιοχή μας είναι μια, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, σεισμογενής περιοχή. Πέρα όμως από αυτό, έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα, τα πλημμυρικά φαινόμενα και θέματα πυρκαγιών κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Σίγουρα, οι περιοχές που επλήγησαν πρόσφατα από τα πλημμυρικά φαινόμενα, και αναφέρομαι στο παραλιακό, βόρειο παραλιακό μέτωπο, Μάλια, Χερσόνησο, Δήμο Μηνώα Πεδιάδος, περιοχή Αεροδρομίου, Αγία Πελαγία, Δήμος Μαλεβιζίου, αυτές είναι οι περιοχές. Γιώφυρος, Δρακουλιάρης, αυτές είναι οι περιοχές. Και βεβαίως που... στη Μεσαρά κάτω έχουμε και την ασύλληπτη τραγωδία με την οικογένεια που χάθηκε στον Γεροπόταμο. Στον Γεροπόταμο πριν 4 περίπου χρόνια. Αυτές είναι οι περιοχές που είναι υψηλής επικινδυνότητας. Εκεί οφείλουμε να δώσουμε και περισσότερη προσοχή. Όσον αφορά θέματα πυρκαγιών, είναι περιοχές όπως ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο Δήμος Βιάννου, που έχουμε τα δάση της Κέρης και της Σίμης, αλλά και στις Αρχάνες, που το καλοκαίρι, το περσινό καλοκαίρι, είχαμε πάρα πολλές προσπάθειες από αγνώστους για να καλύψουν το πράγμα. Το καλύφταμε αυτά δημοσιογραφικά. Καλούς δάση να τα καταστρέψουν. Μάλιστα. Κύριε Ανδρουλάκη, πέρα από τη Σιτία, που πλήρωσε πολύ ακριβά το τίμημα πριν από ένα περίπου χρόνο, θυμόμαστε όλες αυτές τις εικόνες που όλη η πόλη έπαθε ασύλληπτη καταστροφή. Υπάρχουν άλλες περιοχές στο Λασίθι που σας προβληματίζουν? Να σας αναφέρω ότι πρόσφατα, το καλοκαίρι, είχαμε ένα έντονο καιρικό φαινόμενο στο οροπέδιο Λασιθίου. Και αυτό έγινε σε μία περίοδο περίπου γύρω στον Ιούνιο, αρχές Ιουνίου, όπου ήταν μία έντονη βροχόπτωση, όπου δημιουργηθήκαν και αρκετές ζημιές στους παραγωγούς μας. Η έννοια των καιρικών φαινομένων, των έκτακτων καιρικών φαινομένων, θεωρώ, και αυτό το οποίο είναι αντιληπτό, είναι ότι το σχέδιο της 150ετίας όπου υπήρχε μέχρι πριν δεν δίνει τις δυνατότητες της μετάβασης στην εποχή την οποία βρισκόμαστε. Που σημαίνει αυτό ότι οι δυνατότητες για ανησυχία είναι πολλές. Και αν θα πιάσω κάθε ένα δήμο ξεχωριστά, θα δούμε και τις ιδιαίτερες ανάγκες. Και αν ξεκινήσουμε από το οροπέδιο το οποίο αναφερθήκαμε, έχουμε και τις αδυναμίες όπου υπάρχουν, αλλά και ταυτόχρονα είναι ένας δήμος όπου συνδέεται απευθείας με το φράγμα του Αποσελέμη. Mm-hmm. Οπότε και η δυναμική της βροχής είναι ωφέλιμη για όλη την Κρήτη. Αν θα κατεβούμε λίγο παρακάτω και πάμε μπρος στον Άγιο Νικόλαο, πρόσφατα τελειώσαμε και ένα μεγάλο τεχνικό στην περιοχή της Αμουδάρας. Και γενικότερα αυτό το οποίο είναι αντιληπτό, όχι μόνο από την δική μας
Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, έχει να κάνει πάντοτε σαν ένα παράγοντα της ανάπτυξης της οικιστικής, χωρίς να έχουν προβεί οι συμπολίτες μας σε κάποιες βασικές οριοθετήσεις. Οπότε και εμείς και σαν πολιτεία, αυτό το οποίο ερχόμαστε να καλύψουμε, είναι να καλύψουμε μια συνολική αδυναμία η οποία υπάρχει σε σχέση με τη γραμμή πλημμύρας όπου υπάρχει στα ρέματα και τις αποστάσεις όπου θα πρέπει να υπάρχουν, να ερχόμαστε σαν πολιτεία να πρέπει να οριοθετήσουμε σε πρώτη φάση τα ρέματα. Όμως, σαν μια σύγχρονη τακτική η οποία υπάρχει, είναι ότι αν μιλάμε για μια κλιματική κρίση, θα πρέπει να βλέπουμε και τις φωτιές, οι οποίες είναι έντονες στην περιοχή του νομού Λασιθίου και είχαμε περιοχές όπου, όπως ήταν το Σελάκανο, αλλά και άλλες περιοχές όπου είναι ενδεχομένως συνδεδεμένα και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, γιατί όταν καίγεται μια περιοχή, το επόμενο χειμώνα έχουμε και τα έντονα. Και αυτό το είδαμε και στην περιοχή της Σιτίας πρόσφατα το 22. Αν θα κατέβουμε και λίγο πιο νότια, έχουμε την περιοχή που είναι στο Στόμιο, όπου έχουμε ένα έργο μεγάλο αντιπλημμυρικό της τάξης στα 15 εκατομμύρια, το οποίο είναι στα συνοδά έργα των Μπραμιανών, όπου και εμείς επιδιώκουμε και ταυτιζόμαστε με την άποψη ότι συνεχίζουμε να διεκδικούμε την χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου μέχρι να δούμε τους κωδικούς χρηματοδότησης. Αν θα πάμε και λίγο ανατολικότερα, είχαμε πριν το 19, τον Απρίλιο του 19, στην περιοχή του Μακρυγιαλού, στο Καλαμοκανιά, μια έντονη βροχόπτωση και δημιούργησε και αρκετά ζητήματα. Και αν θα ανεβούμε και λίγο πιο νοτιοανατολικά και πιο ανατολικά και πάμε στη μεριά της Σιτίας, τα ποτάμια του Σκλαβεδιάκου και του Μπατέλη, όπου έδειξαν τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τον Οκτώβριο πέρυσι του 22, στις 15 Οκτωβρίου του 22, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε θα πρέπει να το κάνουμε σε ένα σωστό χρόνο και ένα σωστό σχεδιασμό. Αν θα πρέπει να δούμε τις ανάγκες της κάθε μιας περιοχής, θα πρέπει να δούμε με την επικινδυνότητα, αλλά θα πρέπει να δούμε και την υλοποίηση της προσέγγισης για την επόμενη μέρα σε μια συνεργασία και με τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλά και να δούμε και την έννοια και την ολότητα του νερού και της διαχείρισης του νερού, έτσι ώστε να μπορούμε να προστατεύουμε και να μην χάνεται και το νερό στην πορεία του χρόνου. Επειδή θα τα συζητήσουμε πιο αναλυτικά, κύριε Καλογερή, είπατε στην πρώτη σας τοποθέτηση κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέρνοντας ως παράδειγμα την Αγία Πελαγία, στη συνέντευξη που μου παραχώρησε ο κύριος Αρναουτάκης πριν από κάποιες μέρες, είχε πει ότι αν η Κρήτη δεχτεί τις ποσότητες του νερού που δέχτηκε η Θεσσαλία, επίσης δεν θα αντέξει, όσο καλά αντιπλημμυρικά έργα και αν έχουμε. Και δυστυχώς το πρόσφατο παρελθόν, κατά τόπους, έχει αποδείξει ότι πράγματι, δηλαδή στην Αγία Πελαγία χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, στο Γεροπόταμο χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, στον Κερίτη και στον Αποκόρονα έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, στο Μιλοπόταμο έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Έχει πληρώσει ακριβά το τίμημα. Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει περισσότερο, με δεδομένο ότι έχουμε και μια παρατεταμένη λειψιδρία. Για Θεσσαλία, αν αναλογιστούμε λίγο τη Θεσσαλία, που μέχρι πρόσφατα γίνονταν τεράστια μάχη και μια κολοσσία επένδυση να εκτρέψουν τα νερά από μια άλλη λεκάνη, από τον Αχελό, με το φράγκο τη χώρα, να τα περάσουν πάνω από την Πίνδο για να ενισχύσουν τη Θεσσαλία, που ήταν εξηρή περιοχή, είχε μεγάλα θέματα, είχε, ο υδροφορέας ήταν λίγος ή ακατάλληλος και έπρεπε να την ενισχύσουν. Και μάλιστα, μερικές μέρες πριν ο Περιφερειάρχης τότε είχε πει ότι η Θεσσαλία έχει θωρακιστεί τόσο καλά που αποκλείεται να πλημμυρίσουμε. Και ξαφνικά λοιπόν, μέσα στο Σεπτέμβρη, στα ωραία και έτσι μυριστικά τα πρωτοβρόχια μας, έπνιξε τη Θεσσαλία δύο φορές. Και μάλιστα με τρόπο που όλοι είδαμε στις τηλεοράσεις, ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα λοιπόν. Και από ό,τι φαίνεται και η Ευρώπη συνειδητοποιεί ότι ο λογαριασμός από τις φυσικές καταστροφές είναι πολύ μεγάλος, πιο ακριβώς από τα έργα. Τα έργα είναι πανάκριβα. Όλα αυτά τα έργα οριοθέτηση, διευθέτηση, αυτά πρέπει να γίνουν. Να ξαναδιασταλογίσουμε ποτάμια, τεχνικά, γέφυρες κλπ. Όλα αυτά είναι πανάκριβα. Αλλά ο λογαριασμός όλο και μεγαλώνει. Επομένως, οι πολιτικές πρώτα από την Ευρώπη προς τα εκεί κατευθύνονται ότι πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Δεν είναι θωράκιση. Γιατί το ξεκαθαρίσαμε και προκειμένου τον κύριο Αβγιανάκη σε σύσκεψη που έγινε με τους Ολλανδούς που είχαν κατέβει. Η θωράκιση είναι μια βαριά λέξη.
προσπαθούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις του φαινομένου. Διότι αν το φαινόμενο γίνει όσο έντονο θέλει, δεν υπάρχει μέτρο να το σταματήσει ή να το περιορίσει. Δυστυχώς. Όλα είναι διαστασιολογημένα, χωράνε συγκεκριμένες ποσότητες. Επομένως, μακριά η λέξη θωράκιση, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αν θέλετε στα Χανιά να σας πω, επειδή ο λογαριασμός τώρα που το θυμήθηκα και η Τωρέθνο ήταν το επόμενο από την καθημερινή του 19 για τον νομό Χανίων, για την περιφερειακή των Χανίων, υπερεύει τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Πλησιάζει στα 250. Μάλιστα. Δηλαδή τα έργα τα οποία χρειάστηκε να γίνουν, τα οποία εκτελούνται ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ορισμένα από αυτά τουλάχιστον εκτελούνται ακόμα. Από το κεντρικό κράτος, από τα υπουργεία, από εμάς και από τους Δήμους έχει περάσει στα 250 εκατομμύρια. Λοιπόν, στο Τωρέθνο ήταν πάλι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Μαζί με τους Δήμους κλπ. Λοιπόν. Μαζί με τους Δήμους πολύ περισσότερο. Ναι, δεν λέγεται την περιφέρεια μόνο, για τον νομό. Θα έρθει ένα κατοστάρικο τουλάχιστον να πρέπει να κόστησε. Είναι λοιπόν κολοσσία τα ποσά. Επομένως, γι' αυτό σύμφωνα όσο μπορούμε, βρήκαμε, είμαστε τυχεροί. Το ένα από τα δύο μεγάλα ρέματα που έχουμε, ένα είναι ο Γερή, το άλλο Σταυρονίτη. Είχαμε έτοιμη μελέτη όρημη, η οποία είχε μελετηθεί σαν ύποπτο χρόνο. Ο Δήμος εκεί Πλατανιά την είχε οριμάσει και την είχε επικαιροποιήσει. Και καταφέραμε και φτιάξαμε τον Σταυρονίτη, οριθέτηση και διευθύνση του ποταμού, σε ένα μήκος πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε και οι οικισμοί, οι οποίοι είναι βουκολιές και λοιπά, που είναι αριστερά και δεξιά, δεν κινδυνεύουν. Τώρα μέχρι την εκβολή. Θεωρούμε δηλαδή ότι ήταν ένα normal φαινόμενο, έτσι, γιατί αν πάλι δούμε κάτι... Είναι ανεξέλεγκτο φαινόμενο, σε φεύγει εντελώς από το μέτρο. Μάλιστα. Κυρία Λιονί, θα έρθω σε εσάς, αλλά επειδή βλέπω ότι υπάρχουν τρία ερωτήματα προς τον κύριο Συρηγονάκη και έρχονται από την πόλη του Ηρακλείου, κύριε Συρηγονάκη, αναφερθήκατε στον Δρακουλιάρη και στο Γιώφυρο. Και εκεί οι κάτοικοι ανησυχούν. Θέλω να σας πω ότι στο αρχείο της Crete TV το 1992, υπάρχει αυτή η ασύλληπτη καταστροφή που από το ύψος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών μέχρι εκεί που είναι σήμερα ο κόμβος Γιοφύρου, είχαν πλημμυρίσει τα πάντα. Δηλαδή ήταν τεράστια η καταστροφή. Έχουμε θωρακίσει την περιοχή, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η αστική πλημμύρα είναι πολύ πιο επικίνδυνη από ότι μια πλημμύρα στην ενδοχώρα. Γιατί μιλάμε για μια πλημμύρα μέσα σε μια πόλη 200.000. Είναι αλήθεια αυτό, κύριε Δασκαλάκη. Αναφερόμενος σε αυτά τα οποία είπε και ο Νίκος, εμείς πλέον πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας στις καταστάσεις που ήδη έχουν διαμορφωθεί. Το είπε και ο Πρωθυπουργός μετά τις καταστροφές στην κεντρική Ελλάδα, ότι πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τις πολιτικές μας. Δυστυχώς, τα έργα υποδομής και όπως είναι η κατάσταση, όχι μόνο στο νησί μας, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε, είναι πολύ δύσκολο να φέρουν αποτέλεσμα. Και να αναφερθώ στην Αγία Πελαγία τον Οκτώβριο του 2022, όπου ο ίδιος ο καθηγητής, ο κύριος Λέκας, είπε ότι το αντιπλημμυρικό που ήδη υπήρχε εκεί, κατασκευασμένο πριν πολλά χρόνια για τις ανάγκες προφανώς εκείνης της εποχής, μπορούσε να απορροφήσει 12 τόνους νερό το δευτερόλεπτο. Και είχαμε 60 τόνους νερό. Πού να πάνε τα νερά αυτά. Δυστυχώς, τα έργα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Κρήτη, εάν έχουμε ακραία φαινόμενα όπως είχαμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο στα Μάλια, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, τον Οκτώβριο του 22 στην Αγία Πελαγία, το Μάρτιο του 22 στην περιοχή του Δρακουλιάρη, γιατί και εκεί είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, δυστυχώς, και αυτή είναι η αλήθεια, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την υπάρχουσα κατάσταση. Όσον αφορά το συγκεκριμένο σημείο το οποίο αναφερθήκατε, είναι πράγματι το πιο επικίνδυνο σημείο όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είναι ένα ποτάμι τουλάχιστον 10 χιλιόμετρων που διασχίζει κατοικημένη περιοχή από το Δρακουλιάρι μέχρι και τις εκβολές. Βλέπουμε όμως, τις σχετικές εικόνες, κύριε Συρηγονάκη. Θέλω να διαβεβαιώσω τους συμπολίτες μας ότι και πέρσι αλλά και φέτος έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Στο μεγαλύτερο μέρος έχει καθαριστεί το ποτάμι. Συνεχίζουμε βέβαια εκεί, είναι δύο συνεργεία που το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας ότι συνεχίζει να καθαρίζει
το ποτάμι. Άρα λοιπόν, υπό φυσιολογικές συνθήκες, αλλά και κάτι χειρότερο, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα στη συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ, ας πούμε, οι τηλεθεατές λένε ότι πρέπει να γίνει, λέει, ένας συντονισμένος καθαρισμός φρεατίων, ενώ σε πολλές περιοχές, λέει, εκεί στην ευρύτερη περιοχή του Δρακουλιάρη και του Γιώφυρου, όπως παραδείγματος χάρη Τρεις Βαγιές, τίθεται ένα θέμα με την διέξοδο στους δρόμους. Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα του ποταμιού, δεν είναι θέμα καθαρισμού του ποταμιού. Είναι ένα γενικότερο θέμα όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή, που έχουμε πει ότι όντως υπάρχει πρόβλημα. Και είμαστε στην περιοχή σε συνεργασία και με το Δήμο για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε Φοινικιά, Μαλάδες, Τρεις Βαγιές. Όσον αφορά όμως το Γιώφυρο και το Δρακουλιάρι, έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και επαναλαμβάνω, υπό φυσιολογικές συνθήκες και ακόμα χειρότερα, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζονται οι καθαρισμοί και ο Περιφερειάρχης είπε ότι από τις εκβολές και σε 10 χιλιόμετρα μέχρι και τη γέφυρα του Δρακουλιάρι θα καθαριστεί όλο το ποτάμι. Λοιπόν, θα πάω στην κυρία Λιονή. Πρώτα όμως, κυρία Λιονή και κυρία Ανδρουλάκη, που θα έρθω και σε εσάς, θα μου επιτρέψετε να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν τις 10.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής, στο prime time της Δευτέρας. Μιλάμε με τους 4 αντιπεριφερειάρχες. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Κρήτης. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Λιονή. Αναφερθήκατε νωρίτερα στις περιοχές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα και έχουν στείλει μηνύματα από το Ρέθυμνο, λέγοντας ότι να κάνετε, λέει, μία αναφορά και στο κομμάτι του Δήμου Αγίου Βασιλείου, που εκεί μπορεί να μην υπάρχουν πλημμύρες, υπάρχουν όμως κατολιστήσεις από τις δυνατές βροχοπτώσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο δρόμος προς τον Πλαγιά. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτή την αναφορά. Να πούμε λίγο για τα αντιπλημμυρικά, γιατί πραγματικά είναι αυτό το οποίο απασχολεί, είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημά μας σήμερα, εδώ στην Κρήτη και στην Ελλάδα και στον κόσμο ολόκληρο. Εγώ να πω ότι μετά τις καταστροφές του 19, με τη χρηματοδότηση που είχαμε, που είπε ο Νίκος, ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος των χρηματοδοτήσεων αυτών πήγαν πρώτα-πρώτα για καθαρισμούς ρεμάτων και ποταμών. Στο Ρέθυμνο τουλάχιστον έχουν πάει πάνω από 12-13 εκατομμύρια τα τελευταία 2-3 χρόνια για καθαρισμούς. Γιατί μας ήρθε η αρμοδιότητα, θυμάστε, έναν Σεπτέμβριο πριν 3-4 χρόνια, ξαφνικά, χωρίς να έρθουν οι ανάλογοι πόροι. Εμείς έπρεπε να καθαρίσουμε τα πάντα όλα, τουλάχιστον για να διατηρήσουμε ένα καλό επίπεδο υπό κανονικές συνθήκες, να μην υπάρχει πρόβλημα. Στο Ρέθυμνο, λοιπόν, διατέθηκαν γύρω στα 11 με 12 εκατομμύρια για καθαρισμούς. Συνεχίζουμε τους καθαρισμούς. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Σε πολύ καλό επίπεδο. Και σε συνεργασία και με τους Δήμους και με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, αλλά και με τους πολίτες. Όπου μας υποδεικνύουν, πηγαίνουμε και καθαρίζουμε. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο κομμάτι από τα χρήματα αυτά, γύρω στα 9,5 με 10 εκατομμύρια, πήγανε σε μελέτες οριοθέτησης των ποταμών, αυτών των ποταμών που σας είπα, που δημιουργούν τα μεγάλα προβλήματα. Είναι ο Πλατανιανός ποταμός, είναι ο Πηγιανός ποταμός, είναι ο Αρσανιώτης ποταμός. Είναι ποταμοί οι οποίοι περνάνε μέσα από το Ρέθυμνο, ανατολικά. Είναι ο Γεροπόταμος σε πολλά του σημεία, αλλά ένα δύσκολο σημείο είναι αυτό το οποίο περνάει μέσα από την πόλη του Περάματος. Επειδή είμαστε στο τέλος των μελετών, κάποιες μας έχουν παραδοθεί και είναι εδώ στην αποκεντρωμένη για έλεγχο. Να σας πω, χρήματα για τα έργα τα οποία χρειάζονται, που λέει και ο Νίκος, όντως είναι πανάκριβα. Για τον ποταμό που περνάει μέσα από την πηγή χρειαζόμαστε για έργα διευθέτησης 28 εκατομμύρια. Για τον Πλατανιανό ποταμό, όπου πέφτει όλο το φράγμα ποταμών μέσα, 24 εκατομμύρια. Αυτά είναι ενδεικτικά που σας λέω. Για ένα τμήμα του Γεροποτάμου που διέρχεται μέσα από το Πέραμα, 17,5 εκατομμύρια. Και δεν σας λέω τώρα τα υπόλοιπα, 4,5, 5 κτλ. Δηλαδή, με ένα πρόχειρο μαθηματικό υπολογισμό, το Ρέθυμνο, για να πει ότι όχι ότι θωρακίζεται, αλλά ότι τέλος πάντων κάνει σοβαρή, έτσι, παρέμβαση σε ρέματα και σε ποταμούς οι οποίοι διέρχονται μέσα από τις πόλεις και έχουν δημιουργήσει θέματα πλημμυρικά, χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω από 100 εκατομμύρια. Και τεράστιο ποσό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, αλλά αν σκεφτεί κανείς όμως
ότι τις ζημιές του Φεβρουαρίου του 19 και του Νοεμβρίου του 20, Νίκο, ότι μαζί με τους Δήμους οι ζημιές μας ήταν πάνω από 100 εκατομμύρια που προσπαθούμε να κλείσουμε πληγές, αυτά τα 100 εκατομμύρια τουλάχιστον θα βοηθήσουν πάρα πολύ για να μην έχουμε αυτού του ύψους τις ζημιές. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα έχει ανοίξει ήδη από το ΜΕΑΚΟ πρόγραμμα γύρω στα 260 εκατομμύρια για αντιπλημμυρικά. Θα δούμε τώρα, θα συνεννοηθούμε ασφαλώς με τον Περιφερειάρχη μας ποιες μελέτες θα πάει η Κρήτη και πόσες. Και στη συνέχεια και το ΕΣΠΑ το δικό μας έχει κάποια χρήματα για μικρά αντιπλημμυρικά. Όχι αυτής της τάξης, αλλά για μικρότερα αντιπλημμυρικά της τάξης των, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, 2, 3, 4 εκατομμύρια. Υπάρχει, θα μπορούμε δηλαδή να αξιοποιήσουμε και αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις κατολισθήσεις, οι δρόμοι τόσο στον Αη Βασίλη, ο υπάρχον Αγιοβασιλειώτικος, όσο και στο Γαμάρι, ο υπάρχον Αμαριώτικος, αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα σε πάρα πολλά σημεία και κατολισθήσεων και καθιζήσεων. Το μεγάλο μας πρόβλημα, εκτός Μυλοποτάμου, που πραγματικά τα εδάφη εκεί είναι πολύ πιο σταθερά, και στον Αη Βασίλη και στο Αμάρι, το αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και ένα μεγάλο μέρος σε ό,τι αφορά την επισκευή και συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου, δεν πηγαίνει στους δρόμους, αλλά πηγαίνει στις, στις αντιστηρίξεις για τις κατολισθήσεις και τα λοιπά. Αυτή την ώρα και προς Πλακιά και προς Μέλαμπες έχουμε δύο εργολαβίες από 1.200.000 ευρώ η κάθε μία για να εκτελέσουμε έργα αντιστήριξη πρανών λόγω των καταλυστήσεων. Ο ένας εργολάβος ήδη εκτελεί το έργο και βρίσκεται εκεί στο, προς Πλακιά που πάμε, έχει ξεκινήσει το έργο. Ο άλλος εργολάβος προς Μέλαμπες θα ξεκινήσει σε μικρό χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Ανδρουλάκη. Θα το πάω με βάση τις ερωτήσεις των τηλεθεατών. Άι Γιώργη Σελινάρη. Θέμα κατολισθήσεων, προβληματικός δρόμος στο οροπέδιο Λασιθίου που μπορεί εκεί να μην πλημμυρίζει, αλλά χιονίζει και καταγράφονται και κατολισθήσεις. Ποιες οι παρεμβάσεις της αντιπεριφέρειας? Αυτό το οποίο πραγματικά, και όπως λένε και οι ακροατές σας, αναφέρονται αρχικά για τον Δήμο Οροπεδίου στην είσοδο του Σελία Μπέλου, όπου έχει ήδη τοποθετηθεί ένα πλέγμα και μάλιστα πρόσφατα σε συνεργασία και με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μπήκε και ένας φωτισμός έντονος όπου βοηθάει στην κατάσταση ο Μίχλης όπου βρίσκεται τακτικά αυτή η περιοχή. Τώρα, όσον αφορά τον Άι Γιώργη στο Σελινάρι, είναι σε εξέλιξη εργασίες σε αυτό το τμήμα και μάλιστα εξέλιξη μπορούν και τώρα οι ακροατές μας περνώντας την επόμενη μέρα να δουν ότι και τα συνεργεία βρίσκονται εκεί και δουλεύουν. Όμως αυτό που είναι σημαντικό να σας αναφέρω σε σχέση με όλο αυτό το πλαίσιο της συζήτησης είναι ότι όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο συζητάμε ήρθε μια νυχτή στην περιφέρεια Κρήτης. Και εδώ πέρα ξεκίνησε ένας σχεδιασμός σε ένα κρίσιμο χρονικό σημείο που είναι ακριβώς η μετάβαση αυτό το οποίο λέμε κλιματική κρίση. Όμως η ουσία του ζητήματος είναι ότι αν κοστολογήσεις τα έργα και είναι τόσο σημαντικό το ποσό το οποίο θα πρέπει να διανεμεθεί, θα πρέπει να δούμε την ιεράρχηση βάσει των αναγκών και βάσει της ιστορίας όπου έχει κάθε μία περιοχή. Και αυτή η ιεράρχηση μας δίνει την δυνατότητα όχι να κάνουμε περικοπές, αλλά να δούμε το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να μεταβεί η θωράκιση στην επόμενη μέρα. Αυτό που θα ήθελα να σας αναφέρω από τη δική μας τη μεριά της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου είναι ότι όταν έχουμε τα δύο μεγάλα ρέματα ποτάμια στη Σιτία, Σκλαβεδιάκος και Παντέλης και στο Ανάντι προχωράμε στις οριοθετήσεις και προχωράμε μέσα από την προσέγγιση όπου δίνουμε στην επανακοιτοποίηση όπου γίνεται αυτή τη χρονική στιγμή στη πλειοψηφία των ρεμάτων όπου έχουν δώσει στο παρελθόν τα πλημμυρικά στοιχεία και θα έλεγα
αυτή η επαναπροσέγγιση την οποία κάνουμε είναι ένα σημείο αναφοράς, γιατί μας δίνει και τη δυνατότητα της έννοιας της γραμμής πλημμύρας για τους πολίτες. Όμως, σε ένα πλαίσιο όπως είναι στην Ιεράπετρα, στον Δήμο της Ιεράπετρας, όπου έχουμε την περιοχή του Στόμνιου, σε πρόσφατες αυτοψίες όπου είχαμε, πολλά σημεία των ρεμάτων είναι θερμοκήπια. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να μπει ούτε καν το μηχάνημα μέσα και μπορεί να έχουμε όλη την καλή θέληση για να κάνουμε τις παρεμβάσεις αυτές οι οποίες χρειάζονται. Όμως θέλουμε και τη συνεργασία με τους συμπολίτες μας. Άρα και ένα κρίσιμο σημείο, θα έλεγα, πέρα από την άριστη συνεργασία που έχουμε και με τις κοινότητες και με τους συμπολίτες μας, όπου μας υποδεικνύουν σημεία τα οποία υπάρχουν, και οι κοινοτάρχες και οι δήμοι και η πολιτική προστασία, όπου αλαμβάνει μηνύματα αντίστοιχα, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε και μία συνείδηση και οι συμπολίτες μας, γιατί θα πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες τόσο στη δόμηση όσο και στην επαγγελματική. Μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό. Ένα μεγάλο κεφάλαιο, όμως δεν θα πρέπει να το παραβλέπουμε. Και κλείνοντας, αυτό που είναι και ουσιαστικό στη προσέγγιση, τη στρατηγική προσέγγιση της επόμενης μέρας, είναι ότι ο στόχος που έχει να κάνει με το να μειωθούν οι ελλαδικές διαβάσεις είναι ένας στόχος, γιατί μειώνει την επικινδυνότητα σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε στην επόμενη μέρα εν τη συνόλου είναι ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα ταμιακά προγράμματα, όπως το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες. Και υπάρχει ένα ερώτημα. Αν τα θρήσουμε όλα τα έργα τα οποία χρειαζόμαστε, μπορούμε να δοθούν τα χρήματα τα συγκεκριμένα? Άρα και αυτή την ιεράρχηση την οποία θα πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να την κάνουμε από κοινού με ένα ορθολογικό τρόπο και μία προσέγγιση για τους συμπολίτες μας. Κύριε Καλογερή, ερώτημα προς εσάς από τηλεθεατή. Ο δρόμος, λέει, ο κάθετος άξονας προς το Ελαφωνήσι, που περνάει από πολλές περιοχές, και η αλήθεια είναι ότι τα Χανιά, το έχουμε συζητήσει αυτό και σε παλαιότερη εκπομπή, δεν έχει τους κάθετους άξονες που έχει, παραδείγματος χάρη, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και το Λασίτη. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα μεγάλο οδικό δίκτυο που να οδηγεί προς τον νότο των Χανίων. Τι παρεμβάσεις έχουν γίνει όσον αφορά τις κατολιστήσεις? Φαντάζομαι, αν κατανοώ σωστά το μήνυμα, έχει να κάνει με τον δρόμο που οδηγεί προς το Ελαφωνήσι και στην περιοχή των Τοπολίων. Έχει γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο έχει μαχαιρεμερεύσει, κατά ψέματα, για διάφορους λόγους, τέλος πάντων. Η τελευταία αιτία καθυστέρησης ήταν η Θεμηνία του 19, όπου έγινε μεγάλη καταστροφή στο διανοημένο έργο, για το φαινόμενο που είδαμε δεν μπορούσε να προβληθεί. Γίνανε νέες μελέτες, λοιπόν, για τις νέες συνθήκες της επιμελητικής προστασίας του δρόμου, νέα διαμόρφωση των βρανών, νέοι κομματισμοί, τέλος πάντων, νέοι προϋπολογισμοί. Αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι σε πολύ καλό σημείο, δηλαδή μας έχουν παραδοθεί περίπου ο μισός. Και υπολογίζουμε μέσα στο 24 να πάρουμε τον υπόλοιπο δρόμο. Παρακάμπτει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι με τη σύνταγμα των Τοπολίων, η οποία έχει προβλήματα πραγματικά. Δημιουργεί μια μεγάλη ουρά προς και από Ελαφωνήσι στον κόσμο, τους χιλιάδες ανθρώπους που πηγαίνουν το καλοκαίρι, και θα ανακουφίσει πάρα πολύ από την περιοχή και τους ανθρώπους που πηγαίνουν έρχονται. Όμως, σας είπαμε, ήταν πάρα πολύ δυσκολεύω, το οποίο και αυτό έπεσε θύμα της Θεμηνίας του 19. Προχωράει. Όπως λέτε, έχουμε άξονες. Έχουμε τον άξονα των Σφακίων, ο οποίος είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Έχουμε τον άξονα προς Ομαλό, που και εκεί έχει την κίνηση προς Αμαριά και Σφακιά, και είναι πάρα πολύ και αυτή σε καλή κατάσταση. Έχουμε τον άξονα της Παλιόχωρας, αλλά εμάς όλοι οι άξονες μας δέχονται από τα Λευκά Όρη. Αυτή είναι όλη, είναι όλη ένα ορεινό όγκο που ουσιαστικά χωρίζει τον νομό στα δύο. 850 μέτρων, να περάσουν από, κάποια, από κάποιο άνοιγμα των Λευκών Ωραίων και να ξανακατεβούν κάτω. Κατανοητό. Κύριε Συριγωνάκη, ερώτημα τηλεθεατή. Καταρχήν, χαίρομαι που έρχονται μηνύματα από πολλές περιοχές της Κρήτης. Θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω. Βλέπω ότι το κομμάτι της αντιπλημμυρικής θωράκισης και γενικότερα του οδικού δικτύου απασχολεί πάρα πολύ και δικαίως. Είχατε, λέει, πει στο παρελθόν, όσον αφορά τις ελλαδικές διαβάσεις, για μία μπάρα που ουσιαστικά ενημερώνει τους πολίτες για την κατάσταση που είναι μια ελλαδική διάβαση. Επειδή την περασμένη εβδομάδα εδώ
ήταν ο συνάδελφός σας ο κύριος Λεονταράκης μαζί με τα μέλη της ανθρώπινης ασπίδας και συζητήσαμε για τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε Ιρλανδικές διαβάσεις που έχουν δώσει απίστευτες τραγωδίες, όπως αυτή παραδείγματος χάρη στο Δήμο Φεστού, στο Γεροπόταμο? Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στο ερώτημα, να, επειδή αναφέρθηκαν και οι συνάδελφοι για τις άλλες περιφερειακές ενότητες και επειδή είναι ένα έργο που είχε εξοικονομήσει πόρους ο Περιφερειάρχης πριν 3 χρόνια και αφορά τις οριοθετήσεις, διευθετήσεις όλων των μεγάλων ποταμών όλης της Κρήτης, το ίδιο γίνεται και στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, προϋπολογισμός 11 εκατομμύρια περίπου και αφορά όλα τα μεγάλα ποτάμια. Είναι οι μελέτες σε διάφορα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας και να αναφερθούμε και στο Γιώφυρο, να επανέλθουμε ότι και εκεί είναι στο τελικό στάδιο, θα μας παραδοθεί η μελέτη εντός του 24 που προβλέπει, γιατί έχουμε συζητήσει με τους μελετητές, να μετατραπεί όλος αυτός ο χώρος σε χώρο περιπάτου, πάρκα, ποδηλατόδρομους και να υπάρχει και ασφάλεια αφού προβλέπει και 4 γέφυρες. Έχουμε συζητήσει και με τον Περιφερειάρχη, ξεκινώντας με τις γέφυρες του Δρακουλιάρη και της Φοινικιάς, δηλαδή να γίνει τμηματικά η μελέτη, ένα έργο και όχι όλο, γιατί όπως είπαν και οι προλαγίσαντες, είναι πάρα πολλά τα χρήματα, όμως τμηματικά μπορούμε να εκτελέσουμε κάποια έργα και θα ξεκινήσουμε από τις γέφυρες του Δρακουλιάρη και της Φοινικιάς, που πράγματι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Όσον αφορά τις Ιρλανδικές διαβάσεις. Οι Ιρλανδικές διαβάσεις, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι τελεθεατές, έχουν περιέλθει στην ευθύνη των Δήμων. Όμως υπάρχει μία συνεργασία. Μετά από μία συνάντηση και συζήτηση που είχε γίνει με το Σύλλογο Ανθρώπινη Ασπίδα πριν 2 χρόνια, εμείς εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα κατασκευάσαμε αυτούς τους άξονες μέτρα που τους δώσαμε σε όλους τους Δήμους και τις τοποθέτησαν. Είναι αυτή η κίτρινη ράβδος που είδαμε και την περασμένη Δευτέρα στην εκπομπή εδώ, ναι, που δείχνει το ύψος του νερού. Σε όλες τις δύσκολες Ιρλανδικές διαβάσεις, σε όλους τους Δήμους. Επίσης, γίνονται συζητήσεις με μια κατασκευαστική εταιρεία στην Αθήνα, που υπάρχει. Είναι αυτό ακριβώς που λέτε τώρα. Είναι η πρόταση της ανθρώπινης ασπίδας, σωστά? Ναι. Μετά από συνάντηση, εμείς δώσαμε μια μεγάλη παραγγελία και μοιράσαμε τέτοιες ράβδους σε όλους τους Δήμους και έχουν τοποθετηθεί στα δύσκολα σημεία των Ιρλανδικών διαβάσεων. Γίνονται όμως συζητήσεις. Υπάρχει μια πατέντα σε εισαγωγικά που τοποθετείται στις Ιρλανδικές διαβάσεις και καθώς ανεβαίνει η στάθμη του νερού, κλείνει με μπάρα η Ιρλανδική διάβαση. Mm-hmm. Και όταν πέφτει η στάθμη, ανοίγει η Ιρλανδική διάβαση. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια καλή εξέλιξη και πιστεύω ότι θα ευωδώσει να, σε συνεργασία με τους Δήμους, να προμηθευτούν τέτοιες μπάρες, τέτοιες πατέντες για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο όταν έχουμε ακραία φαινόμενα, γιατί γνωρίζουμε ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι έντονα, ακραία και μικρής διάρκειας. Όλες τις Ιρλανδικές διαβάσεις ταυτόχρονα να τις κλείσει και να τις ασφαλίσει ο Δήμος. Με αυτές όμως με αυτές τις μπάρες θεωρώ ότι θα λυθεί ένα μεγάλο πρόβλημα που τώρα υφίσταται. Κυρία Λιονή, έρχομαι σε εσάς. Διπλή ερώτηση, θα την ενώσω γιατί είναι το ίδιο. Η μία έρχεται από το Μυλοπόταμο, η άλλη έρχεται από το Ρέθυμνο. Για τα μπάζα που πετάνε, λέει, στον Γεροπόταμο και στον ποταμό στο Σταυρωμένο. Έχει επιληφθεί η περιφέρεια στο να κάνει καθαρισμό, γιατί υπάρχουν, λέει, περιπτώσεις που το κάνουν κατ' εξακολούθηση οι συμπολίτες μας, που πάνε και πετάνε ό,τι τους είναι άχρηστο. Η περιφέρεια όχι μόνο έχει επιληφθεί κατ' επανάληψη, έχει κάνει και μηνύσεις κατά γνώστον, διότι συμβαίνει το εξής. Καταρχάς, δεν είναι τα χρήματα απεριόριστα. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε οι πάντες. Εδώ είναι κάτι το οποίο με στενοχωρεί, με πληγώνει και με θυμώνει. Μόλις τελειώσει το έργο του καθαρισμού και πάνε οι υπάλληλοι, επανειλημμένως αυτό έχει γίνει, για να δούνε τις εργασίες, mm-hmm, τέλος πάντων, για να πληρωθεί ο εργολάβος. Σας πληροφορώ ότι δεν προλαβαίνει να φύγει το μηχάνημα του εργολάβου και βλέπουν μέσα μπάζα,
απορρίμματα, ψόφια ζώα, ό,τι θέλετε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται, δηλαδή μόλις καθαρίζει το ποταμός, ξανά μανά να πηγαίνουμε να ξανακαθαρίζουμε και μετά από 2-3 μέρες ξανά μανά. Αυτό δεν γίνεται. Κάνουμε μηνύσεις, αλλά η περιφέρεια δεν είναι αστυνομική, οι υπάλληλοι. Τρεις και ο κούκος είναι οι υπάλληλοι. Ούτε μπορούμε να αστυνοπεύσουμε χιλιάδες χιλιόμετρα ποταμών και ρεμάτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει ο κάθε πολίτης, όταν βλέπει κάτι τέτοιο, αμέσως να το καταγγέλει, να μην το εκλαμβάνει δηλαδή ότι ξέρεις είναι, ξέρω εγώ, καταγγελία, ρουφιανιά, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαφυλάξουμε τις ζωές μας και τις περιουσίες των ανθρώπων. Πώς το λένε. Αυτό έγινε και μέσα, όχι μόνο σε ποταμούς που είναι λίγο πιο έξω, ξέρω εγώ, από τις πόλεις που δεν τον βλέπουν. Καθαρίζαμε ρέμα μεγάλο μέσα στο Δήμο Ρεθύμνου, σε γειτονιά, δηλαδή με γύρω-γύρω πολυκατοικίες, και μας πήρανε τηλέφωνο εμένα προσωπικά στο κινητό μου μία κυρία από πολυκατοικία που είχε βγάλει τα χαλιά της, διότι είχε πάει άνθρωπος με ανατρεπόμενο και στο καθαρισμένο πετούσε μπάζα. Mm-hmm. Δηλαδή έλεος. Είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί με τη λογική ορισμένων συμπολιτών μας, κυρία Λιονή, που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί πάντοτε το ανθρώπινο χέρι ευθύνεται για τις μεγάλες καταστροφές. Αλλά να ξέρετε κάτι, δεν γίνεται να το καθαρίζουμε κάθε εβδομάδα ακριβώς το ίδιο. Δεν υπάρχουν, ούτε τα χρήματα υπάρχουν, αλλά ούτε και ο φορολογούμενος πολίτης, εσείς που φορολογήσετε με το μισθό που παίρνετε, θα πρέπει να πληρώνετε κάθε φορά τη δική μου, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, τι να πω. Ακριβώς. Κυρία Ανδρουλάκη, θέλω να ξαναπάμε λίγο στο οροπέδιο Λασιθίου. Επειδή βλέπω ότι υπάρχει μια επιμονή όσον αφορά το οδικό δίκτυο. Εσείς, λέει, ως αντιπεριφερειακή, έχεις χαρακτηρίσει αυτόν τον δρόμο ασφαλή τις ημέρες που υπάρχει πυκνή χιονόπτωση? Αυτό πραγματικά είναι ένα ερώτημα σε σχέση πάντοτε με τη διασύνδεση με το οροπέδιο τους χειμερινούς μήνες. Στο πλαίσιο του δυνατού, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι, όπως σας έχω αναφέρει και πριν, είναι ότι έχουν μπει τα πλέγματα στην μεριά της διέλευσης των οδηγών και ο φωτισμός ο οποίος είναι έντονος. Παρόλα αυτά, σε έντονη, θα έλεγα, ομίχλη, δεν αρκεί. Οπότε και εμείς από τη δική μας τη μεριά, αυτό το οποίο πάντοτε συζητάμε και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Δείτε τώρα αυτή την εικόνα, κύριε Ανδρουλάκη. Είναι εικόνες από το οροπέδιο Λασιθίου και όχι σε μια περίοδο που υπάρχει πυκνή χιονόπτωση, είναι έντονες οι βροχοπτώσεις. Βλέπουμε ότι ο Μίκη σε συνδυασμό με αυτό το μικρό οδικό δίκτυο κάνει έναν εξαιρετικά επικίνδυνο συνδυασμό. Πραγματικά έτσι είναι. Το ζητούμενο τουλάχιστον. Οροπέδιο Λασιθίου, ναι. Πάντοτε συνήθως τις πρωινές ώρες έχουμε αυτή την εικόνα, αλλά αυτό που είναι σημαντικό τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά στο δίκτυο ευθύνης δικός μας, το επαρχιακό δίκτυο, έχουμε προχωρήσει σε μια διαχείριση με τον φωτισμό και με τα νέα ειδικά φώτα τύπου LED, τα οποία προβλέπεται βάσει των μελετητικών και των διαγωνισμών, όπου έχουν μπει στο μεγαλύτερο μέρος του οδικού δικτύου του οροπεδίου Λασιθίου, όπως επίσης και η έννοια της διασύνδεσης του ορεινού δήμου, του συγκεκριμένου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, τόσο από τη μεριά της Νεάπολης όσο και από τη μεριά από το Κράσι, είναι στις προτεραιότητες. Και είναι στις προτεραιότητες και να είναι και τα μήκη και πλάτη ορατότητας σε τέτοιο σημείο, έτσι ώστε να δημιουργούν την αίσθηση της ασφάλειας, όμως σε περιπτώσεις ομίχλης, ανεξάρτητα αν έχουμε την περίοδο του χειμώνα όπου έχουμε τα χιόνια, πάντοτε δυσχεραίνει τη μετάβαση. Και αυτό το οποίο θα έλεγα και αυτό το οποίο μελετάμε και εμείς από τη δική μας τη μεριά, ότι το να ενισχύσουμε επιπλέον με LED φώτα τη συγκεκριμένη είσοδο είναι κάτι το οποίο είναι γεγονός και προχωράμε στην μετάβαση του φωτισμού για το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάντως εδώ μιλάμε για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο. Έχει τύχει και εγώ να βιώσω μια εμπειρία νύχτα εκεί. Σε συνδυασμό με χαλαρή βροχόπτωση και την μειωμένη ορατότητα λόγω της ομίχλης, πραγματικά σταματά στην άκρη του δρόμου,
όσο περιθώριο έχει η άκρη του δρόμου, γιατί είναι από κάτω και γκρεμό. Δηλαδή, εδώ πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Θα το πω ακριβώς έτσι όπως το μετέφερε ο φίλος τηλεθεατής. Μπορεί, λέει, το οροπέδιο Λασιθίου να έχει πλειοψηφία ηλικιωμένων πολιτών, αλλά και αυτοί, λέει, μετακινούνται, κύριε Ανδρουλάκη. Να σας πω κάτι πάνω σε αυτό, τουλάχιστον από τη δική μας τη μεριά και σαν περιφέρεια Κρήτης και περιφερειακή ενότητα Λασιθίου. Αυτό το οποίο για μας είναι σημαντικό είναι η διασύνδεση του οροπεδίου Λασιθίου με τον ΒΟΑΚ. Γι' αυτό και σε όλα τα σχέδια τα οποία έχουν γίνει και αυτά τα οποία έχουν εγκριθεί τόσο από τη μεριά των ΜΠΕ, των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσο και την διαχείριση των κόμβων. Αυτό το οποίο τουλάχιστον θα έχουμε στον σχεδιασμό του ΒΟΑΚ, ότι δεν θα έχουμε μόνο μία είσοδο χωρίς έξοδο το Δήμο του οροπεδίου Λασιθίου. Και επιπλέον, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η διασύνδεση Κασταμονίτσα με το οροπέδιο είναι στα πλαίσια της διασύνδεσης του αεροδρομίου Καστελίου. Οπότε είναι και κάτι το οποίο το προχωράμε στη μελέτη, άρα στην πορεία του χρόνου θα έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη όπου θα είναι αναπτυξιακού χαρακτήρα αυτή η πρόταση η οποία υπάρχει και ελπίζουμε να μην έχουμε τα φαινόμενα τα οποία συζητάμε αυτή τη χρονική στιγμή. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχω ερώτηση για την κυρία Λιονί και τον κύριο Συρηγονάκη, φράγμα Αμαρίου και φράγμα Πλακιώτισσας, κύριε Συρηγονάκη, θέτουν ερωτήματα τηλεθεατές. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 ακριβώς εδώ, σε ώρα αιχμής. Θέλω να μεταφέρω ένα ερώτημα στην κυρία Λιονί. Πήραν τηλεθεατές, δεν ξέρω αν είναι στη δικαιοδοσία του Δήμου, της Περιφέρειας Ρεθύμνου, το έργο στο γήπεδο του Γάλλου. Έχω αρκετά τηλεφωνήματα. Η αλήθεια είναι ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε κάνει και ένα αναλυτικό ρεπορτάζ. Είναι δικαιοδοσία στο Δήμο αυτό? Είναι δικαιοδοσία του Δήμου Ρεθύμνου, γιατί είναι δημοτικό γήπεδο του Γάλλου και η χρηματοδότηση του 1 εκατομμυρίου ήταν από το αρμόδιο Υπουργείο Αθλητισμού, όπου εκεί τέλος πάντων είχε γίνει ένα, ας το πούμε, μπέρδεμα με την χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Ενώ έγινε κανονικά η δημοπράτηση, μπήκε ο εργολάβος. Το έργο ήταν 1.200.000 ευρώ. Δουλευτήκανε τα 200 χιλιάρικα που ήταν η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνου και το 1 εκατομμύριο μένει ακόμα. Τέλος πάντων, από ό,τι ξέρω και από τον υπουργό, τον υφυπουργό το δικό μας, τον κύριο Κεφαλογιάννη, νομίζω ότι διευθετήθηκε τώρα το θέμα της χρηματοδότησης και θα ξεκινήσει κανονικά πάλι ο εργολάβος, ο οποίος είχε σταματήσει. Μάλιστα. Θα επιστρέψω σε εσάς. Θέλω να πάμε λίγο στο κομμάτι των φραγμάτων, κύριε Συρηγονάκη. Ποια είναι η πορεία του έργου για το φράγμα της Πλακιώτης? Σας βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των τηλεθεατών. Πράγματι, τα φράγματα είναι έργα ζωτικής σημασίας και πολύ περισσότερο αυτή την εποχή που παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα ανομβρίας. Όσον αφορά το φράγμα της Πλακιώτισσας, είναι ένα έργο προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ περίπου και η χωρητικότητά του είναι 18 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Επειδή πρόκειται για μια παλιά μελέτη, δεν συμπεριλάμβανε απαλωτριώσει. Για το λόγο αυτό, πριν μερικούς μήνες είχε αναφερθεί το ποσό των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου από την επίσκεψη στο συγκεκριμένο φράγμα από τον Υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, παρουσία και του Περιφερειάρχη μας. Όσον αφορά τώρα το πότε θα δοθεί, γιατί αυτό είναι το ερώτημα των τηλεθεατών, να πούμε ότι μένουν κάποιες εργασίες και κάποια συνοδά έργα, ένας περιφερειακός δρόμος, και μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, τους πρώτους μήνες του 2024, θα προχωρήσει η διαδικασία της έμφραξης και θα δοθεί σε χρήση. Σε χρήση. Όσον αφορά το φράγμα Αμαρίου, γρήγορη απάντηση, κυρία Λιονί. Καταρχάς, στο Αμάρι έχουμε δύο φράγματα. Είναι το φράγμα του Πλατή, το οποίο είναι ένα έργο σε μελέτη και πρόκειται να γίνει έργο. Και έχουμε και το φράγμα Ποταμών κάτω, που θέλω να πω ειδικά για αυτό το φράγμα, ότι υπήρχε ένα θέμα με το ταχυδηληστήριο, το οποίο το περιμένει το Ρέθυμνο, πώς και πώς, είναι ένα μεγάλο έργο, 24 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΜΕΑΚΟ πρόγραμμα, υπό την εποπτεία και σαν φορέας υλοποίησης θα είναι ο ΟΑΚ.
το οποίο θα ιδρεύει στην ουσία την πόλη του Ρεθύμνου, γιατί έχουμε τρομερά προβλήματα και φέτος που ήταν άνυδρο το καλοκαίρι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Μπορώ να πω ότι και με την βοήθεια και του Δήμου και του ΟΑΚ επιτέλους έχουμε απεμπλοκή αυτού του έργου, γιατί είχαν γίνει προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας από τους εργολάβους και κινδύνευε το έργο να απενταχθεί. Mm-hmm. Εάν δηλαδή δεν είχαμε απάντηση από το Συμβούλιο Επικρατείας μέχρι τέλος του έτους για να μπορέσει να προχωρήσει η σύμβαση, κινδύνευε για απένταξη το έργο. Ευτυχώς βγήκε η απόφαση, οπότε οδεύουμε σε σύμβαση και είναι ένα έργο το οποίο περιμένει το Ρέθυμνο πώς και πώς. Αν εννοούνε αυτό το έργο. Τώρα, αν εννοούνε τον Πλατή Ποταμό, εκεί επίσης είναι ένα έργο εκτός περιφέρειας. Η μελέτη αυτή γινόταν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Mm-hmm. Έχουν γίνει συζητήσεις και με το Δήμο και με τον κόσμο εκεί. Και η περιφέρεια έχει εμπλακεί σε σχέση με τη χρηματοδότηση, γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο έργο, πάνω από 130 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα ωφελήσει όχι μόνο την περιοχή του Αμαρίου, αλλά και τη Μεσαρά ολόκληρη. Υπάρχουν συζητήσεις και μάλιστα νομίζω ότι έχουν τελειώσει κιόλας για το θέμα της χρηματοδότησης του έργου αυτού από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Περιμένουμε τώρα το αρμόδιο Υπουργείο να βάλει την υπογραφή του, προκειμένου να αρχίσει η χρηματοδότηση για να γίνει Μάλιστα. και η δημοπράτηση αυτού του έργου. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα τεράστιο κεφάλαιο που λέγεται Νέος ΒΟΑΚ. Σήμερα ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Αρναουτάκης, έκουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τις καθυστερήσεις στο κομμάτι Χανιά Ηράκλειο. Πάμε να δούμε τι ακριβώς είπε στη Γεωργία τη Μακάγη και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη ζητά ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος καυτηρίασε τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των τριών διεκδικητών της μεγάλης παραχώρησης του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά Ηράκλειο, εκτιμόμενης αξίας 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που χρειάζεται είναι να δοθούν και να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές από Χανιά προς Ηράκλειο. Δεν έχουν καθυστερούν. Και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει ο ίδιος ο κύριος Πρωθυπουργός να δώσει τις εντολές, ούτως ώστε το έργο αυτό να ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές και να ξεκινήσει. Το μεγάλο αναπτυξιακό έργο είναι μήκους 157,5 χιλιόμετρων και περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανακατεύθυνση με ΛΕΑ, 26 σύραγγες, 10,8 χιλιόμετρα νέες γέφυρες, 23 εκ των οποίων υπερβαίνουν 100 μέτρα μήκος, 20 νέους ανισόπεδους κόμβους και αναβάθμιση των υπαρχόντων 18 ανισόπεδων κόμβων στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Δεν έχουν ανοίξει οικονομικές προσφορές για διάφορους λόγους. Δεν θα σταθώ τους λόγους. Μας λέγανε από το Σεπτέμβριο, Οκτώβρη, Νοέμβρη, πήγε Δεκέμβρης. Δεν ξέρω αν πάει στο Δεκέμβριο, ο νέος χρόνος, ο Δεκέμβρης τελειώνει. Για το έργο παραχώρησης Μαμούθ, ο Σταύρος Αρναουτάκης δηλώνει επιφυλακτικός, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται όχι μόνο αρκετές μελέτες, αλλά και περισσότερα χρήματα, ενώ έχει ενημερώσει σχετικά την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ναι, είμαι επιφυλακτικός. Να δούνε ότι ένα τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο πρέπει να ξεκινήσει, γιατί χρειάζονται αρκετές μελέτες ακόμα, δεν είναι η ετοιμότητα την οποία νομίζουμε ότι υπάρχει και επίσης θα χρειαστούν και άλλα χρήματα για όλο το έργο αυτό. Δεν θα φτάνει το 1.700, έχω ενημερώσει τον κύριο Σταϊκούρα και τον κύριο Ταχιάο. Παράλληλα, ο κ. Αρναουτάκης αναφέρθηκε και στις πολύμινες δικαστικές διενέξεις εργολάβων για έργα που έχουν δημοπρατηθεί και που κινδυνεύουν να τυναχθούν στον αέρα, στην περίπτωση που η κυβέρνηση δεν δρομολογήσει λύσεις. Μεταξύ των έργων που κινδυνεύουν είναι το έργο οδικής ασφάλειας του επαρχιακού δικτύου ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε δει πολλές φορές ότι δημοπρατούμε ένα έργο και έχουμε παράδειγμα δικό μας. Έχουμε μια δικαστική διένεξη μεταξύ του πρώτου του δεύτερου εργολάβου. Καθυστερούμε 6, 7, 8, ένα χρόνο και κινδυνεύουν τα έργα να πενταχτούν. Στο πλαίσιο συνάντησης του Περιφερειάρχη Κρήτης με τους νέους αιρετούς, έγινε ενημέρωση γύρω από τον αναπτυξιακό σχεδιασμό, το ΕΣΠΑ και για τα έργα που θα τρέξουν από το νέο έτος.
Απαιτείται ετοιμότητα μελετών, ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, ο οποίος παράλληλα τόνισε την ανάγκη αύξησης του προϋπολογισμού του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Βλέποντας τις εικόνες από αυτήν την συνάντηση, θα το πω έτσι λίγο χιουμοριστικά, αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι το έργο, κύριε Συργονάκη, του κυρίου Αρναουτάκη στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, στην επιλογή των προσώπων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ, έτσι για να βγούμε και λίγο από τα δύσκολα. Θέλω να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Καλογέρη. Εγώ προσωπικά, ακούγοντας αυτό το ρεπορτάζ σήμερα από τη Γεωργία τη Μακάκη, λίγο ανησυχώ για την πορεία του ΒΟΑΚ. Όταν ο ίδιος ο Περιφερειάρχης ζητάει προσωπικά από τον Πρωθυπουργό να παρέμβει για να σταματήσουν αυτές οι καθυστερήσεις, έχω την εντύπωση ότι είμαστε εντελώς εκτός των χρονοδιαγραμμάτων και θυμάμαι και αυτή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πρώτο έργο τάξιο στην Νεάπολη, που θα σας ρωτήσω για αυτό το έργο τάξιο, γιατί έχω βροχή ερωτημάτων που είναι, ρωτάνε οι κάτοικοι του Λασιθίου για να πάνε να το δούνε. Ναι, κύριε Καλογέρη. Πραγματικά, ο ΒΟΑΚ, ο οποίος είναι το σοβαρότερο αναπτυξιακό έργο που απασχολεί όλη την Κρήτη για τους κριτικούς, ένας δρόμος ο οποίος θα μας ενώσει επιτέλους, γιατί αυτός που έχουμε τώρα μάλλον μας διαιρεί. Πότε θα μας ενώσει όμως, κύριε Καλογέρη? Ακούστε, και εσείς σαν δημοσιογράφος, πόσο καιρό ανοίγουν τώρα τις οικονομικές προσφορές? Ναι. Από το καλοκαίρι θα ακούσετε, ανοίγανε, μετά που ευεργήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου, θα πηγαίνουν να ανοίξουν οικονομικές προσφορές, πέρασε το καλοκαίρι. Πέρασε ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης, ο Νοέμβρης, περνάει και ο Δεκέμβρης, δηλαδή αλλάζουμε χρόνο αυτή τη στιγμή και οι οικονομικές προσφορές δεν ανοίγουν. Δεν ξέρουμε τι προβλήματα υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ ακριβό, όπως είπε ο Περιφερειάρχης. Δηλαδή το 1,5 των 700 που έχουν υπολογίσει δεν είναι αρκετό, θα πάει πολύ παραπάνω. Είναι σίγουρο ότι δεν είναι εύκολο ίσως μια εταιρεία, ένας οικονομικός φορέας να απομυθεί όλο αυτό το βάρος και θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες συνεργασίες, αλλά επιτέλους να προχωρήσουν. Δηλαδή να ανοίξουν, να ξαθαρίσουν το τοπίο και να προχωρήσουν τα προβλήματα μεταξύ τους. Διότι περιμένουν πολύ καιρό και δεν ξέρω πώς ακόμα. Όπως είπε και είχε δίκιο, οι μελέτες δεν είναι στον βαθμό που θα έπρεπε όλες λεπτομεριακά φτιαγμένες. Θα χρειαστούν δηλαδή κατά τη φάση κατασκευής να εκπονούνται συνέχεια μελέτες, μικροδιορθώσεις, μικροαλλαγές, τροποποιήσεις κλπ. Επομένως, χωρίς να λογαριάσουμε την πρωταρχία, μπορεί να βρεθούν ή κάποια άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κτλ. Λοιπόν, άρα καθυστερούμε πάρα πολύ. Εμάς αυτό το έργο μας ενδιαφέρει. Ως το επιτρέπει πιο πολύ από όλους στην Κρήτη, γιατί είμαστε οι πιο αποκομμένοι και περίμενα αυτό το έργο, το οποίο μάλιστα προβλέπεται να συνεχίσει και δυτικά από Χανιά προς Κίσαμο, άλλα 34 χιλιόμετρα πόσα είναι. Εγώ θα σας έλεγα 30 χρόνια. Και εκεί περιμένουμε ακόμα τις τελικές μελέτες. Έχουμε δει σε ένα στάδιο πρώιμο, δεν έχουμε δει να ολοκληρωθούν και να οριμάσουν. Συν το δρόμο από άκαρο δρομίου, δηλαδή έχουμε πολλά θέματα αυτή τη στιγμή. Διότι, όπως λέτε και εσείς, θα φτιάξει το νέο αεροδρόμιο τώρα στο Ηράκλειο και πρέπει και εμείς να ενισχύσουμε το δικό μας αεροδρόμιο, το οποίο θα εξυπηρετεί όλη τη Δυτική Κρήτη. Και θέλουμε ένα δρόμο ο οποίος δεν είναι μεγάλος, γύρω στα 13-14 χιλιόμετρα. Αλλά επειδή η περιοχή είναι ανεπτυγμένη, διαμορφωμένη και το ανάγλυφο λίγο περίεργο. Αυτό είναι πιο εύκολο να γίνει από ολόκληρο τον ΒΟΑΚ. Είστε αισιόδοξοι, κυρία Λιονί, δεν... για αυτή την εικόνα στον ΒΟΑΚ? Όχι. Αναλογιζόμενοι. Αναλογιζόμενοι αυτά τα οποία θα απαιτηθούν, ακόμη και αν σήμερα είχαν ανοίξει οικονομικές προσφορές, αυτό που είπε και ο Περιφερειάρχης, ότι θα πρέπει παράλληλα να εκπονούνται μελέτες. Πού βάζεται ένα τόσο μεγάλο μήκος δρόμου, και μάλιστα στο βόρειο άξονα, όπου είναι οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές, δέστε τι αντιδράσεις θα έχουμε από τον κόσμο. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Να που σας θα κάνω, έχουμε αντιδράσεις. Επειδή είστε και νομικός, θέλω να σας κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Όλο το προηγούμενο διάστημα είδαμε Εγνατία Οδός, το καινούριο δρόμο Αθήνας Θεσσαλονίκης με τις εξαιρετικές σύραγγες στα Τέμπη, Ολυμπία Οδός, Ιόνια Οδός. Σε αυτούς τους δρόμους, σε αυτούς τους αυτοκινητοδρόμους, είχαμε τις ίδιες καθυστερήσεις? Γιατί έχω την εντύπωση ότι εκεί πέρα τα έργα γίνανε πολύ πιο γρήγορα. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να παρουσιάζουμε ένα εργοτάξιο που ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, δεν υφίσταται. Έχω πάει στην περιοχή. Και από την άλλη, βλέπουμε αντίστοιχους δρόμους στην Ελλάδα να πραγματοποιούνται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Στην Κρήτη, τι είναι αυτό που φταίει? Είναι η κατάρα του δρόμου? Δεν θα αποκτήσουμε ποτέ ένα νέο κατάστημα? Όχι, δεν είναι η κατάρα του δρόμου. Κοιτάξτε, η Κρήτη, κατά την ταπεινή μου άποψη, αυτή τη στιγμή, ειδικά ο βόρειος άξονας, η αξία που έχουν τα εδάφη εδώ, η γη δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση
με την αξία, ξέρω εγώ, που έχει σε έναν κάμπο που τον περνάς και αποζημιώνεις χωρίς σπίτια, χωρίς τίποτα. Εδώ πέρα περνάς μέσα από τουριστικές περιοχές, μέσα από ανεπτυγμένες περιοχές, δηλαδή μόνο για τις απαλωτριώσεις ο δρόμος αυτός θα έχει πάρα πολλά χρήματα. Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις δυτικά, τόσο και στο νομό Χανίων, όσο και στο νομό Ρεθύμνου, σε σημεία εκεί Γεωργιούπολη, μετά εμάς προς το Γεράνη Επισκοπή, και Γεράνη Επισκοπή, και ανατολικά του Ρεθύμνου προς το Σταυρωμένου. Έχουν γίνει ήδη προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι θα γίνει μετά. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις δικαστικές προσφυγές, που στο κάτω-κάτω της γραφής είναι δικαίωμα του κάθε θυγόμενου πολίτη, συνταγματικό, να προσφύγει στο δικαστήριο. Όλα αυτά είναι καθυστερήσεις, συν τις μελέτες που δεν είναι για όλα έτοιμες, συν τις αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και Περιφερειακού Συμβουλίου, που σε πάρα πολλά σημεία δεν συμφωνεί με την υπάρχουσα μελέτη, όπως τουλάχιστον την παρουσίασαν από το Υπουργείο Υποδομών. Επομένως, όλο αυτό το πλέγμα δεν μας κάνει να είμαστε και πάρα πολύ. Και ένα ακόμα σημείο, πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα θα το πω, ότι διάβασα στον τύπο πριν μερικές μέρες, ένας εκ των διεκδικητών μεγαλοεργολάβων, τέλος πάντων, για αυτό το δρόμο, έλεγε και αυτός ότι έχουμε καθυστερήσει, και έλεγε στον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να παρέμβει να ανοίξουν οικονομικές προσφορές. Και το διάβασε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα. Κύριε Συρηγονάκη, κατά τη γνώμη σας, είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός. Ποιο κομμάτι του ΒΟΑΚ είναι περισσότερο όρημο να το δούμε να γίνεται πράξη σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα? Ο Περιφερειάρχης, να ξεκινήσουμε από εκεί, κύριε Δασκαλάκη, έχει απόλυτο δίκιο. Ήταν Μάιος του 2021, αν δεν κάνω λάθος, που ο Πρωθυπουργός μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς στα Νεόρια, στα Χανιά, είχε ανακοινώσει τότε την κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, ένα από τα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα που γίνονται στη χώρα, που μάλλον έχει αναγγελθεί. Και τότε είχε πει ότι είναι όριμο το έργο, διότι υπάρχει χάραξη, υπάρχει χρηματοδότηση και υπάρχει χρονοδιάγραμμα. Λέγοντας ότι μέχρι το τέλος του 2023, δηλαδή μέχρι αυτές τις μέρες, σε όλο το μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης θα υπάρχουν εργοτάξια. Δυστυχώς αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό το οποίο θέλω να πω, κύριε Δασκαλάκη, είναι ότι όσο καθυστερούμε, δεν χάνεται μόνο ο χρόνος, αλλά χάνονται δυστυχώς και ανθρώπινες ζωές. Για τον λόγο αυτό πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία. Θεωρώ ότι όλα τα σημεία, όλα τα τμήματα, όπως έχουν αναγγελθεί, είναι όριμα για να ξεκινήσουν και να, ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να εγκατασταθούν οι εργολάβοι. Αρκεί να υπάρχει και η βούληση. Απλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι οι κριτικοί δεν βλέπουν κάτι να κινείται. Δεν είμαστε από άλλο πλανήτη αυτοί που ζούμε στο νησί. Κινούμαστε στους δρόμους της Κρήτης. Δηλαδή, εγώ προσωπικά. Σωστά. Όταν έγινε η αναφορά για το εργοτάξιο στην Νεάπολη, σε ένα πρόσφατο ταξίδι μου προς την Ανατολική Κρήτη, προς τον Άγιο Νικόλαο, έψαχνα να δω πού είναι αυτό το εργοτάξιο. Σωστά. Τώρα έπρεπε να μιλάμε για άλλα θέματα. Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Πριν από λίγες ημέρες πέρασα από το εργοτάξιο του αεροδρομίου στο Καστέλι και εκεί βλέπεις ένα έργο το οποίο προχωράει και με γρήγορους ρυθμούς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα έπρεπε να συζητάμε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα η διασύνδεση του ΒΟΑΚ με τους κάθε τους άξονες, όπως την υπογειοποίηση σε διάφορα τμήματα των πόλεων του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου κτλ. Και δυστυχώς είμαστε ακόμα στο σημείο να μην έχουν ανοιχτεί οι προσφορές. Μάλιστα. Η δική σας άποψη, κύριε Ανδρουλάκη? Αυτό που είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη είναι ο ΒΟΑΚ. Και δεν είναι ένα έργο μόνο πνοής για το κομμάτι της ανάπτυξης. Αλλά αυτά και τα πλάνα, ας πούμε, που βλέπουμε τώρα είναι από το συγκεκριμένο εργοτάξιο. Το εργοτάξιο που είναι στον Άγιο Νικόλαο, έξω από τον Άγιο Νικόλαο. Έχει προχωρήσει αυτό το εργοτάξιο ή είναι έτσι τώρα? Νομίζω ότι έχει λιγότερο κόσμο από ό,τι φαίνεται. αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι για το κομμάτι του ΒΟΑΚ από τη μεριά του Λασιθίου, εμείς έχουμε ήδη τις μελέτες και για το κομμάτι της παράκαμψης του καλού χωριού Φρουζή και για το κομμάτι της μελέτης από τη Φρουζή μέχρι την Παχιά Άμμος, όπου έχουν βγει και τα ΜΠΕ.
τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Που σημαίνει ότι τουλάχιστον μέχρι την επαχιά μου θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε μια δημοπράτηση του έργου, γιατί υπάρχει μια πλήρης οριμότητα των έργων. Το δε κομμάτι παχιά μου μέχρι την Σιτία, αυτό το οποίο πραγματικά περιμένουμε είναι ο τεχνικός σύμβουλος για να μπει στο έργο, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες τις μελετητικές. Και ξέρετε κάτι, αυτό που είναι σημαντικό να βλέπουμε, τα έργα υποδομών δεν έχουν κόστος, γιατί το κέρδος είναι πολλαπλασιαστικό στην πορεία του χρόνου. Και για τη δική μας τη μεριά, την Ανατολική Κρήτη, και ειδικότερα και ιδιαίτερα στην μεριά της Σιτίας, παρά τις ενστάσεις όπου υπάρχουν στην κοινότητα Καβουσίου σε σχέση με το ΒΟΑΚ, όλος ο υπόλοιπος κόσμος αγωνιά με την πορεία. Γιατί το να έχεις έτοιμες μελέτες και να είσαι έτοιμος σε όλα τα επίπεδα και να μην προχωράμε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν, βάζουμε πολλά ερωτήματα. Ένα όμως μεγάλο ερώτημα το οποίο μπαίνει, τουλάχιστον τη δική μας τη μεριά, είναι ότι θα μπορούσαμε και εμείς σαν Περιφέρεια Κρήτης, όπως έχει πει και ο Περιφερειάρχης Κρήτης, να αναλάβει την εκτέλεση και τη δημοπράτηση, δίνοντας τα χρήματα ουσιαστικά και στην Περιφέρεια Κρήτης. Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και ένα πλήρη έλεγχο. Και ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετικό να συζητάμε μεταξύ μας και να ρωτάτε εμάς και να ρωτάτε το Περιφερειάρχη πού είναι η εξέλιξη, και εντελώς διαφορετικά να ψάχνουμε κάποιον άλλο να μας δώσει απαντήσεις ή να δίνουμε απαντήσεις πολιτικές. Όμως ο ΒΟΑΚ είναι ένα στοίχημα. Είναι ένα στοίχημα από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Γνωρίζουμε τις αδυναμίες και γνωρίζουμε όλες τις προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει και από τους φορείς πολιτών από τα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και στο Ηράκλειο και από τη δική μας μεριά στο Λασίθι. Και το στοίχημα είναι αναπτυξιακό. Και το στοίχημα είναι για το μέλλον. Και το ερώτημα είναι, θα προλάβουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα να εκτελεστεί το έργο? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη, για μένα τουλάχιστον. Ό,τι όλα έχουν να κάνουν από την βούληση του εγχειρήματος που λέγεται ΒΟΑΚ. Μάλιστα. Λοιπόν, έθεσε και ένα θέμα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου ο κύριος Αρναουτάκης σήμερα. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί με την αδικία πολλές φορές εργολάβων. Υπάρχει κίνδυνος, κύριε Καλογερή, να τυναχθούν στον αέρα και έργα που έχουν ενταχθεί ή και μπορεί να απενταχθούν από αυτές τις καθυστερήσεις? Βεβαίως. Σε αυτό το θέμα, το ανέφερε και ο Περιφερειάρχης, ζητάμε παρέμβαση. Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε από μόνοι μας το νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο επιτρέπει στον κάθε διεκδικητή εργολάβο να ασκήσει τα δικαιώματά του μέχρι τέλους για να πάρει το έργο το οποίο τον ενδιαφέρει. Και μεταξύ τα χρονοδιαγράμματα είναι πολύ πιεστικά. Πρέπει να υποβληθούν οι προσφορές, να υπογραφούν οι συμβάσεις. Έχουν βάλει κάποιους έξι όρους. Και σε εμάς, αυτό το έργο που ανέφερε στο δικής ασφάλειας, πραγματικά κινδυνεύει. Δηλαδή, εάν δεν βγει απόφαση η τελεσίδη δικοί, δεν συμφωνήσουν μεταξύ τους οι εργολάβοι πώς θα διευθυνθεί το ζήτημα και δεν υπογραφεί το έργο μέχρι τέλος του χρόνου, κινδυνεύει να πεταχθεί. Αλλά είναι σωστό αυτό να χαθούν τα χρήματα? Θέλω να κάνω μια αφελής ερώτηση. Είναι δικιά μας ευθύνη, δηλαδή. Θέλω να κάνω μια αφελέστατη ερώτηση. Παλεύω με τον εαυτό μου πολλή ώρα, αν πρέπει να την κάνω. Όχι, θα την κάνω όμως. Εδώ στην πόλη του Ηρακλείου έχει ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης στην Πλατεία Ελευθερίας. Υπήρχε κίνδυνος το έργο να πενταχθεί. Εξού και το γεγονός ότι φέτος στην Πλατεία Ελευθερίας δεν υπάρχει αυτό το γιορτινό κλίμα που, κατά τη γνώμη μου, έχει επηρεάσει και την αγοραστική δυναμική της μεγαλύτερης αγοράς της Κρήτης. Έχουν λοιπόν τοποθετηθεί κάποια διαχωριστικά. Αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί, ξεκίνησε το έργο, άρα δεν χάνονται τα χρήματα? Για να ξεκινήσει, να εγκατασταθεί ο εργολάβος, σημαίνει ότι ξεκίνησε, βέβαια. Υπάρχει ανάδοχος, δεν πάει κάποιος να βάλει κάτι χωρίς να... Μισό λεπτό. Κύριε Συργονάκη, αυτό είναι, ας πούμε, απέκλεισα τον χώρο, άρα ουσιαστικά το έργο ξεκινά ακόμα και αν ξεκινήσει μετά τις γιορτές? Από τη στιγμή που έχει υπογραφεί η σύμβαση, υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Το έργο ήδη έχει ξεκινήσει. Ο εργολάβος τοποθέτησε αυτά τα πλέγματα που είπατε εσείς για λόγους ασφάλειας, γιατί θα ξεκινήσει αύριο μεθαύριο, από ό,τι γνωρίζω, το έργο στη συγκεκριμένη πλατεία. Όμως υπάρχουν πολλά θέματα όσον αφορά τις εργολήπτρες εταιρείες και υπάρχει κίνδυνος, όπως και στο παρελθόν, λόγω αναπροσαρμογής των τιμών, λόγω αύξησης των πρώτων υλών, να πενταχτούν πολλά έργα. Και για τον λόγο αυτό πρέπει, όπως είπε και ο αγαπητός Νίκος, να με νομοθετικές, με νομοθετήματα, με νομοθετικές πράξεις,
να δοθούν λύσεις σε τέτοια θέματα εργολαβίων. Προεκλογικά, στην ίδια εκπομπή, ο κύριος Αρναουτάκης ξεκίνησε και μαζί του τη σεζόν την τηλεοπτική φέτος. Είχε πει ότι πρέπει επιτέλους η πολιτεία να δώσει περισσότερες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση όσον αφορά την ένταξη και απένταξη έργων. Δηλαδή, ουσιαστικά, να έχει και το μαχαίρι και το καρπούζι αυτοδιοίκηση για να μπορεί να προχωρήσει αυτά τα έργα. Αυτό γιατί δεν μπορεί να συμβεί, γιατί στην κεντρική πολιτική σκηνή έχω ακούσει πολλές φορές και τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, αλλά και προηγούμενους πρωθυπουργούς να λένε στόχος μας είναι να δώσουμε μία αυτονομία στην αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και να προχωρήσει τα έργα πιο ουσιαστικά. Όμως αυτό ούτε αυτή τη φορά έχει γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Οι λόγοι που δεν γίνεται αυτό έχει σχέση με το κεντρικό κράτος. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή στην περιφέρειά μας, και εκεί νομίζω αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης, υπάρχει κίνδυνος απένταξης ενός έργου που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, 20 και πλέον εκατομμύρια, 27 εκατομμύρια, λόγω των προσφυγών των εργολάβων που είχαν πάρει μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουν έρθει ερωτήματα, κύριε Συρηγωνάκη, για το σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι. Πάρα πολλά ερωτήματα, θα σας τα μεταφέρω. Και βεβαίως θέλω να σας θέσω και σε όλους ερωτήματα για επαρχιακούς δρόμους που έχουν στείλει έτσι τηλεθεατές από διάφορα σημεία της Κρήτης. Εγώ βέβαια μόνο σε αφορά αυτό που λέγαμε τώρα, η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, εξαγγέλει πριν ό,τι θέλει, είναι υπέρ της αποκέντρωσης, για ομνίων όλοι υπέρ της αποκέντρωσης εξουσιών και χρημάτων προς τους αυτοδιοίκηση, όμως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αποκεντρώνουν κάποια στιγμή αρμοδιότητες και ευθύνες χωρίς να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα χρήματα. Για παράδειγμα, μας δώσανε το 2011 όλα τα ρέματα της χώρας στις περιφέρειες και αντί να πάρουμε χρήματα για αυτό επιπλέον, μας περικόψαν τους πόρους κατά 90%. Οπότε αντιλαμβάνεστε τα πράγματα. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής. Σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης παπάκι crete.tv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 το τηλεφωνικό κέντρο. Θα προσπαθήσω να μεταφέρω όσο το δυνατόν περισσότερα ερωτήματα. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Συρηγωνάκη. Βλέπω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη διαδικασία των αποζημιώσεων των σεισμόπληκτων στην περιοχή του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Τα μηνύματα έχουν έρθει, από ό,τι κατάλαβα, από το Αρκαλοχώρι. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Να πούμε πρώτα απ' όλα, κύριε Δασκαλάκη, ότι η εικόνα και η κατάσταση που επικρατεί στην σεισμόπληκτη περιοχή, την ευρύτερη περιοχή, δεν τιμάει κανένα μας. Όσον αφορά τις αποζημιώσεις, να ξεκαθαρίσουμε ότι η περιφέρεια Κρήτης, αλλά και γενικά οι περιφέρειες ανά την Ελλάδα, γιατί έχουμε παρόμοια φαινόμενα σε όλη τη χώρα, είναι ο φορέας ο οποίος ξεκινάει τη διαδικασία και την ολοκληρώνει με την αποστολή όλων των στοιχείων όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Μόνο τις επιχειρήσεις. Στο Αρκαλοχώρι, μετά το σεισμό του Σεπτεμβρίου του 2021, με απόφαση του Περιφερειάρχη, έγινε σύσταση 13 επιτροπών και μέχρι τέλος του 2021 εμείς είχαμε αποστείλει όλα τα σχετικά παραστατικά και τον Μάιο του 2022 και τους φακέλους ολοκληρωμένους στα αρμόδια Υπουργεία για να γίνει καταβολή των αποζημιώσεων. Δόθηκε προκαταβολή, αν θυμάστε καλά, τότε το γνωρίζουν και οι πληγέντες και αμέσως μετά την προκαταβολή εκδόθηκε και απόφαση από το αρμόδιο Υπουργείο με κλιμακωτή αποζημίωση 30, 50, 70 ανάλογα το μέγεθος της εκτιμητής αξίας. Είμαι σε θέση όμως να γνωρίζω με μια επικοινωνία που είχαμε με την αρμόδια υπηρεσία ότι όσον αφορά το Αρκαλοχώρι έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των αποζημιώσεων. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, γιατί θα αναφερθώ και στην ανοικοδόμηση. Είναι και οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους. Ναι, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχει ολοκληρωθεί η καταβολή. Αν κάποιος επιχειρηματίας είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά, προφανώς και δεν έχει λάβει την αποζημίωση, προφανώς είχε ενταχθεί όταν άνοιξε η αρρωγή τις πρώτες μέρες του σεισμού και του είχε καταβληθεί ένα ποσό και προφανώς είναι μεγαλύτερο από το ποσό το οποίο δικαιούται και για το λόγο αυτό δεν έχει λάβει, δεν έχει λάβει έξτρα αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση όμως, μέσα από τον σταθμό σας,
καλό τους συμπολίτες επιχειρηματίες, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό, αν έχουν οποιαδήποτε απορία ή οποιοδήποτε πρόβλημα, να επικοινωνήσουν μαζί μου από αύριο, να το δούμε το θέμα. Αυτό ισχύει και για τους πλημμυροπαθείς, ας πούμε, για τους πλημμυροπαθείς. Θα αναφερθώ στους πλημμυροπαθείς, μιλάμε για τους σεισμόπληκτους και τις επιχειρήσεις. Σαν ενδιάμεσος φορέας, να υπάρξει μια επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Όσον αφορά τους πλημμυροπαθείς, τόσο των Μαλίων το 20 Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά και της Αγίας Πελαγίας το 22, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα πληγέντες που δεν έχουν λάβει τις αποζημιώσεις. Αν και έχουν περάσει από τα Μάλια Χερσόνησο 3 και πλέον χρόνια, και από την Αγία Πελαγία ένα και πλέον έτος. Στην Αγία Πελαγία δεν έχει εκδοθεί ακόμα η απόφαση. Ναι, πραγματικά, απόφαση, για να αναφέρουν. Δούμε το ύψος της αποζημίωσης που θα δοθεί στους πληγέντες. Εμείς ζητάμε και έχουμε ζητήσει να αποζημιωθούν στο απόλυτο, όπως και η Σιτία προφανώς, γιατί οι καταστροφές ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλες. Όσον αφορά τώρα την ανοικοδόμηση των οικισμών στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλα και πολλά προβλήματα. Έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις με τη συμμετοχή του Δήμου, των Δήμων της ευρύτερης περιοχής, των και άλλων φορέων, όπως είναι το ΤΕΤΑΚ, το Οικονομικό Επιμελητήριο, η εμπορική σύλλογη. Και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να γίνουν πιο ευέλικτες οι διαδικασίες και να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος ώστε να δοθούν ανάλογα με τις ζημιές που έχουν τα σπίτια τα χρήματα στους πληγέντες για να προχωρήσει η ανοικοδόμηση. Ευελπιστούμε ότι με το νέο έτος θα γίνει δεχτό αυτό το αίτημα, το οποίο επιχειρηματολογεί το ΤΕΤΑΚ, και θα δοθεί μια λύση για να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, γιατί πραγματικά, και κλείνω με αυτό, όπως ξεκίνησα, ότι η κατάσταση που επικρατεί δεν τιμάει κανένα μας. Κύριε Ανδρουλάκη, έρχομαι σε εσάς. Ερώτημα για τον δρόμο από τον Άγιο Νικόλαο προς την Ελούντα. Ζητούν το δικό σας σχόλιο οι τηλεθεατές, μια περιοχή που φιλοξενεί εξαιρετικής ποιότητας ξενοδοχεία, από τα καλύτερα στην Ελλάδα, και ένας δρόμος που δεν τιμά αυτή την περιοχή. Πραγματικά, ο δρόμος, ο οποίος είναι από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Ελούντα, έχει αρκετά ζητήματα. Το μεγαλύτερο ζήτημα και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν για τον συγκεκριμένο δρόμο τον οποίο αναφερόμαστε ήταν όταν ήρθαν τα δίκτυα ίδρευσης και τα δίκτυα των οπτικών ινών, όπου δημιούργησαν απίστευτα ζητήματα. Παράλληλα, αυτό το οποίο είναι σημαντικό να σας αναφέρω και σε εσάς και στους ακροατές μας, είναι ότι σε αυτό το δρόμο θα περάσουν και θα γίνει η προώθηση του νερού από τον Αποσελέμη προς την Ελούντα. Οπότε, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει και αυτή, θα έλεγα, η αδυναμία για το συγκεκριμένο δρόμο και αδυναμία με την έννοια του ότι θα υπάρξει μια επιπλέον επιβάρυνση. Εμείς από τη δική μας τη μεριά έχουμε δεσμεύσει ένα ποσό της τάξης των 1,5 εκατομμυρίων για να κάνουμε όλη τη συντήρηση και αυτό το οποίο χρειάζεται. Αλλά αυτό το οποίο τίθεται το ερώτημα και το ζήτημα είναι το χρονικό timing το σωστό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εργολαβία. Και αντιλαμβάνεστε τώρα και εσείς αλλά και οι ακροατές σας τις αδυναμίες όπου έχουμε σε σχέση με το συγχρονισμό και την υλοποίηση του έργου που θα φέρει το νερό από τη μεριά του Αποσελέμη προς τη μεριά της Ελούντας. Το δεύτερο το οποίο έχουμε συζητήσει και με τους κατοίκους της περιοχής αλλά και με τον Δήμο του Αγίου Νικολάου είναι να προχωρήσουμε σε επεμβάσεις τμηματικές έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε σε άμεση διαδικασία τις καταστάσεις του οδοστρώματος. Επιπλέον αυτό το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρω επίσης και για τους κατοίκους της Ελούντας, γιατί σίγουρα κάποιος θα ενδιαφέρεται από εκεί, γιατί έτσι όπως είναι αντιληπτή η ερώτηση, εμείς προχωράμε κανονικά τη μελέτη της παράκαμψης της Ελούντας,
Είναι μια μελέτη όπου την επικαιροποιούμε από την αρχή. Ο στόχος και το προγραμματισμός που έχουμε μέσα σαν Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι μέσα στο 24 να έχουμε τη μελέτη με τα τεύχη δημοπράτησης, το οποίο θα περιλαμβάνει και τα υδραυλικά, τα επιπλέον τα οποία θα πρέπει να γίνουν, και τις συντηρήσεις της οδοπίας και τα ηλεκτρομηχανολογικά, αλλά να έχουμε μια πλήρη μελέτη έτοιμη να προχωρήσουμε. Η Ελούντα πραγματικά είναι μια περιοχή την οποία την βλέπουμε ολιστικά, γιατί πέρα από το ότι είναι η ναυαρχίδα της τουριστικής βιομηχανίας της Ανατολικής Κρήτης και ενδεχομένως της Κρήτης, δώσαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα μία μάχη και με τους κατοίκους, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα μεγάλα, θα έλεγα, αιωλικά πάρκα κοντά στην Ελούντα, όπου μέσα με μία απόφαση την οποία έγινε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ομόφωνα είπαμε όχι. Αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό να σας αναφέρω για την περιοχή της Ελούντας είναι ότι από τη δική μας τη μεριά προχωράμε το master plan της αρχαίας Ελούντας, της υποθαλάσσιας Ελούντας, και το master plan το βλέπουμε ταυτόχρονα με τις ενάλλειες αρχαιότητες. Οπότε οι προσεγγίσεις οι οποίες κάνουμε αναπτυξιακά για την περιοχή της Ελούντας είναι τέτοιες, έτσι ώστε να έχουμε την δυνατότητα να διαχειριστούμε και το πολιτιστικό απόθεμα και την ανάπτυξη τη τουριστική, αλλά και τις υποδομές όπου καθυστερούν για τους λόγους όπου σας ανέφερα, να είναι ουσιαστικές στην πορεία του χρόνου. Επειδή έχουμε περίπου ένα 12 λεπτό, θα ήθελα κλείνοντας αυτήν την εκπομπή να ξεκινήσω από μια τοποθέτηση από όλους σας. Κύριε Καλογερή, 1η Ιανουαρίου έχετε ανανέωση της θητείας σας στην Αντιπεριφέρεια των Χανίων. Θα ήθελα έτσι συνοπτικά να μου πείτε ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητές σας για την επόμενη πενταετία όσον αφορά τα Χανιά. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε, κύριε Δασκαλάκη, γιατί εδώ όπως εμφανιζόμαστε οι επικεφαλείς των 4 νομών, ότι όπως είπε και ο Αείμνης κάποια στιγμή, η Κρήτη δεν δημαριοποιείται. Η Κρήτη είναι μία. Είναι μια ηθική ομάδα υπό τον Περιφερειακό, την Εκκλησιαστική Επιτροπή και το Συμβούλιο και ασκεί πολιτικές σε όλα τα ζητήματα. Τώρα από εκεί και πέρα, απλά εμείς είμαστε αυτοί που γνωρίζουμε καλύτερα τα τοπικά προβλήματα, τα τοπικά θέματα και τα έργα τα οποία τρέχουν στις περιοχές μας. Από εκεί και πέρα, όλες οι πολιτικές σχεδιάζονται κεντρικά για όλους. Έχουμε τον τοπικό μας σχεδιασμό και αξιοποιούμε και όλα τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά που μπορούμε να πάρουμε. Τώρα, για τα Χανιά, αν εξαιρέσουμε το ΒΑΚ για τον οποίο είπαμε πολλά, αλλά είναι κομβική σημασία έργο, έτσι. Έχουμε τα 2 θέματα που αυτή τη στιγμή στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Υποδομών. Η μελέτη του δρόμου, ένας δρόμος 13 χιλιόμετρα, 13,5 χιλιόμετρα, που θα συνδέει το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης με τον ΒΟΑΚ, ο οποίος πρέπει να είναι υποχρεωτικά άξονας όταν έχουμε διαθέσει αεροδρόμιο. Και κατάληξη δρόμο, κεντρική αρτηρία άξονα, είναι υποχρεωτικά, πρέπει να είναι και αυτός τέτοιου είδους δρόμος. Υπάρχει μια μελέτη λοιπόν, την τρέχει το Υπουργείο, είναι σε ένα στάδιο αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι έχει κολλήσει λίγο και θα δούμε πώς θα την ξεκολλήσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Και είναι απόλυτα σημαντικός, το ξέρει η κυρία Λιονή, το κουβεντιάζουν τακτικά. Τον ίδιο καημό έχουμε. Είναι σημαντικό και για το Ρέθυμνο. Ωραία, λοιπόν. Είναι η παράγραφη της Κισάμου, η οποία ένα πολύ σοβαρό έργο, γιατί φτάνει ο ΒΟΑΚ στην Κίσαμο και μπαίνει κατά μεσής μια Πομόπολη, τέλος πάντων, για τη διαρρέα. Αυτή τη στιγμή ήδη υπάρχει κολοσσίο πρόβλημα, διότι από εκεί περνάνε τα αυτοκίνητα, πάνε για μπάρο και φαλάσσαρνα και ορισμένα για το Λαφωνήσι. Επομένως, φρακάρει η πόλη το πρωί και το απόγευμα της Επιτροπής και πρέπει να δούμε μια παράκαμψη γύρω στα 5-5,5 χιλιόμετρα. Υπήρχε μελέτη, η ανάγκη είχε καταδειχθεί από το 5 για να καταλάβετε. Υπήρχε μελέτη που είχε ξεκινήσει από το 6, η οποία όμως δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Υποκαταστάθηκε λοιπόν, εγκαταλείφθηκε από τη μελέτη, την έχει πάρει αυτή τη στιγμή και αφήνει το Υπουργείο. Υπάρχει μια πρώτη πρόταση την οποία την έχουμε δει. Θα το κυνηγάμε κι εμείς όσο μπορούμε να τελειώσει. Είναι τα τοπόλια που λέτε αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι έργο το οποίο τελειώσει τον επόμενο χρόνο, φαντάζομαι. Είναι κομβική σημασία για μας. Ένα έργο που δημοπρατούμε τώρα, περίπου 20 εκατομμύρια, 21 εκατομμύρια, είναι ο δρόμος Πλάτανος Φινάρη, στα δυτικά της Κρήτης. Μπορεί να είναι και μια εναλλακτική για το Λαφωνήσι από εκεί. Εξαιρετική διαδρομή περιήγησης. Είναι τα έργα, το μεγάλο έργο, το διπλό διασυνδεμένο φράγμα του Ταυρονίτη, το οποίο αυτή τη στιγμή προχωράει η ΑΣΔΙΤ και είμαστε στη διαγωνιστική διαδικασία. Υπάρχουν 3 ανάδοχοι δηλαδή. Και προσπαθούμε να μην το περάσει στο επόμενο στάδιο. Ένα έργο τεράστιου προϋπολογισμού, 270 εκατομμύρια, με πολλαπλή σκοπιμότητα. Έργο και για να ενισχύσει την ίδρυυση
όλων των παραλιακών περιοχών και των ανεπτυγμένων τουριστικά περιοχών, αλλά και να αρδέψει για να πατήσει τις ψηλές ζώνες του Δήμου Πλατανιά και να πάει νερό στην Κίσαμο. Ένα χωλιστερό το οποίο απαντά και στις προκλήσεις, αν θέλετε, της κλιματικής αλλαγής που βιώνουμε τώρα, διότι σε λίγο καιρό, τώρα μιλάμε για τις πλημμύρες, και μιλάμε όλοι για πλημμύρες, σε λίγο θα μιλάμε για την ξηρασία και την ανοβρία, διότι δεν είναι ικανοποιητικές οι βροχοπτώσεις και γενικά και οι χιονοπτώσεις όλο αυτό το διάστημα. Και ελπίζουμε όλα αυτά να βελτιωθούν στην πορεία. Κυρία Λιονί, θέλω να είστε σύντομοι, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δεν έχω τελειώσει, βέβαια, γιατί... Έχετε πολλά έργα. Πολλά έργα. Προσπαθούμε να ενισχύσουμε την ενδοχώρα με συγκεκριμένες πολιτικές, διότι, εντάξει, οι ανεπτυγμένες χώρες άξονας όμως πρέπει να διαχείρουν το ωφέλη και προς τα μέσα. Έχουμε πολιτικές, λοιπόν, για τους τωρινούς όγκους. Έχουμε τα δίκτυα της UNESCO που περιλαμβάνονται και τα λευκά όρη και ο Ψιλορίτης και τα Στερούσια και τα όρη της Σιτίας και διοχετεύουμε πόρους από εκεί, από τις ολοκληρωμένες πολιτικές επεμβάσεις για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των ανθρώπων εκεί, να βελτιώσουμε υποδομές, να προβάλλουμε τα προϊόντα, την περιοχή, τα ήθη, τα έθιμα. Πάνε πολλά χρήματα λοιπόν εκεί, δεν θέλουμε η ενδοχώρα να είναι φτωχός καιρής των πορείων των παραλίων. Κυρία Λιονί. Λοιπόν, εμείς μας παραδίδεται ένα τμήμα τώρα, το πρώτο τμήμα του Αγιοβασιλιώτικου δρόμου. Είμαστε έτοιμοι και ευελπιστούμε να εντάξουμε ένα δεύτερο τμήμα για να φτάσουμε μέχρι κάτω την Αγία Γαλήνη. Ήδη υπογράφει ο εργολάβος τώρα για το πρώτο τμήμα του δρόμου του Αμαρίου. Είναι γύρω στα 14 εκατομμύρια, από το Ρέθυμνο δηλαδή μέχρι το Φράγμα ποταμών. Επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και τέλειωσε και η μελέτη από το Γαράζο Αξό μέχρι τα Νόγια για το Μυλοπόταμο, ένα έργο αυτό 40 εκατομμυρίων και δημοπρατήθηκε και η μελέτη για το δρόμο από το Πάνορμο μέχρι το Γαράζο προκειμένου να κάνουμε έναν άξονα ταχείας κυκλοφορίας και για το Μυλοπόταμο, γιατί είναι η πιο αναπτυσσόμενη περιοχή μετά το Μητροπολιτικό Δήμο του Ρεθύμνου, ο Δήμος Μυλοποτάμου. Επομένως, αυτά έτσι χοντρά-χοντρά σε ό,τι αφορά τους δύο κάθετους και το επαρχιακό και το δίκτυο που θα περνάει οριζόντια όλο το Δήμο Μυλοποτάμου. Εκτός βέβαια από τις συντηρήσεις έτσι που αυτά υπάρχουν κάθε χρόνο. Επίσης, ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο βλέπουμε με όλη την Κρήτη είναι οι ενεργειακές κοινότητες που θα κάνουμε με τους ΤΟΕΒ. Το έχει και ο κύριος Καλογερής, ο Νίκος, αυτό δει το κομμάτι αυτό. Έχουμε προχωρήσει στο Ρέθυμνο έτσι ώστε να μην είναι τόσο ακριβό το αρδευτικό νερό για τους αγρότες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προχωρήσει χρηματοδότηση για τις ενεργειακές κοινότητες. Και βέβαια τώρα μικρότερα έργα, αλλά πάρα πολύ σημαντικά, που έχουν να κάνουν και με την προβολή του τόπου μας και με τις ιστορικές γέφυρες. Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε την αξιοποίηση τριών ιστορικών γέφυρων. Η μία είναι στο Μυλοπόταμο, η ιστορική γέφυρα του Μυλοποτάμου, η Σιδερένια, που κοιτάμε εκεί για λίντερ, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Η γέφυρα του Σήμα, στο Αμάρι, η παλιά, η οποία θα εγκαταληφθεί τώρα με τον νέο δρόμο, γύρω στις 800.000 και αυτή. Η γέφυρα του Ροδακίνου, επίσης μία γέφυρα ιστορική, η οποία έχει εγκαταληφθεί, αλλά θέλουμε να την αναδείξουμε με φωτισμό κλπ, να τις στερεώσουμε τις γέφυρες αυτές, ώστε να είναι επισκέψιμες. Μάλιστα. Και βέβαια και τα αντιπλημμυρικά έργα που αναφέραμε προηγουμένως, τα μεγάλα έργα δηλαδή που πρόκειται να κάνουμε στους μεγάλους ποταμούς, τον Πλατανιανό, τον Πηγιανό, τον Γεροπόταμο κλπ, όπου εκεί σε συνεργασία με το Περιφερειάρχη θα δούμε και τα χρήματά μας και αναλόγως θα δούμε πού υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και επικινδυνότητα να αρχίσουμε να εντάσσουμε έργα αντιπλημμυρικά που τα έχει μεγάλη ανάγκη ο τόπος. Κύριε Συρηγωνάκη. Πολύ επιγραμματικά, λόγω έλλειψης χρόνου, το είπε ο Περιφερειάρχης σήμερα, το είπατε εσείς, το ανέφεραν και ο Νίκος και η Μέρη, ισόρροπη ανάπτυξη της Κρήτης, σημαία μας ο συγκριτισμός και επίκεντρο ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Σε επιμέρους τομείς, όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αλλά και γενικότερα σε όλη την Κρήτη, πιστεύω ότι θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο δικό μας δίκτυο, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικές βελτιωτικές
παρεμβάσεις και έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Και όταν αναφέρουμε οδικό δίκτυο και επαρχιακό και εθνικό, παρόλα αυτά θέλουμε ακόμα πολλή δουλειά. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα πολιτικής προστασίας για την αντιπλημμυρική, αντιπυρική, αντισεισμική θωράκιση του νησιού μας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Όπως επίσης, ιδιαίτερη βαρύτητα οφείλουμε να δώσουμε στη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα, ένα από τα οποία το συναντάμε ήδη και θα το καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Διαχείριση απορριμμάτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως επίσης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση προς όφελος των συμπολιτών μας. Κύριε Ανδρουλάκη. Καταρχήν, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου είναι το ανατολικότερο μέρος της Κρήτης, όπου πραγματικά πλήττεται τόσο από το γεγονός ότι έχουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, αλλά και από τη λειψιδρία. Και είναι ένα στόχος και ένα στίχημα για να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια. Και στο πλαίσιο αυτό προχωράνε, όπως γνωρίζετε, και το φράγμα στον Άι Γιάννη, το οποίο θα περιλαμβάνει την άδρευση μιας μεγάλης περιοχής, αλλά και το μεγάλη λιμνοδοεξαμενή στις Κοχλακές, όπου είναι δύο έργα ΣΔΙΤ στα 69 εκατομμύρια. Από την δική μας τη μεριά συνεχίζουμε και προχωράμε σε δύο νέες μελέτες λιμνοδεξαμενών. Η μία έχει να κάνει με την Ζάκρο, όπου έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Το δεύτερο έχει να κάνει πάλι με την λιμνοδεξαμενή στο Κουτσουρά. Αυτή τη στιγμή μελετάμε και το φράγμα στο Κρούστα, όπου για μας είναι ζωτική σημασία, όπως αντιλαμβάνεστε, η έννοια της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά και μέσα από τη συνεργασία και τη συνεργατικότητα και με τους 11 το ΕΒΟ που έχουμε, πέρα από την ενεργειακή εξοικονόμηση που στοχεύουμε από την κοινότητα την ενεργειακή όπου έχει ιδρυθεί και είναι σε ένα πάρα πολύ καλό βηματισμό, το ζητούμενο είναι να προχωρήσουμε όπως ακριβώς έχουμε κάνει και σε δύο άλλα ΤΟΕΒ, το ΤΟΕΒ του Μιραμπέλου και το ΤΟΕΒ των Παπαγιαννάδων, όπου αυτή τη στιγμή τρέχουν χρηματοδοτήσει 4 εκατομμύρια και 2 εκατομμύρια για την εξοικονόμηση, τη διαχείριση και τον τρόπο με τον οποίο θα είναι λιγότερο ενεργειακές οι γεωτρήσεις και όχι μόνο. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για μας, για το επόμενο χρονικό διάστημα, είναι νότιος οδικός άξονας. Ήδη από τη δική μας τη μεριά έχουμε ξεκινήσει την μελέτη, την ανάθεση της μελέτης για το κομμάτι Σιτία μέχρι το Μακρύ Γυαλό. Είναι συνολικού ύψους κοντά στα 13 εκατομμύρια το μελετητικό κομμάτι, όπου πραγματικά η Σιτία μαζί με το Μακρύ Γυαλό ενώνεται και αυτός θα είναι και ο στόχος. Από την άλλη μεριά θα πάμε δυτικότερα, το κομμάτι του ΝΟΑΚ που αφορά την Ιερά Πέτρα με τη Βιάνο είναι κομβική στρατηγική σημασίας, γιατί ερχόμαστε κοντά στο αεροδρόμιο Καστελίου. Το Καστέλι για μας στην Ανατολική Κρήτη, πέρα από το γεγονός ότι είναι στρατηγική σημασίας, οφείλουμε να το διανθίσουμε με έργα υποδομών αναπτυξιακά, τόσο με τη μελέτη του δρόμου Καστέλι Τσουλινίμα, που είναι για την περιοχή του αεροπεδίου, όσο και με το κομμάτι το οποίο εμείς επιδιώκουμε, τη διασύνδεση του ΝΟΑΚ. Επιπλέον, το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, το οποίο τρέχει, το οποίο περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις που εκτελούνται αυτή τη χρονική στιγμή, από τη μεριά της Κριτσάς μέχρι το Καθαρό, όπου το Καθαρό είναι ένα εμβληματικό σημείο. Mm-hmm. Και πραγματικά αξίζει να το επισκεφτούν όλοι, γιατί πέρα από την φυσική ομορφιά που έχει, έχει και απίστευτη ιστορία. Τη διασύνδεση σε μέλλοντα χρόνο το οροπέδιο με Καθαρό και Ιερά Πέτρα. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και το υπάρχει στο σχεδιασμό. Το επόμενο κομμάτι είναι να κλείσουμε τους κάθετους άξονες, τους οποίους αφορά την οδοποιία, όπου έχει να κάνει τόσο με το κομμάτι από το Μακρύ Γυαλό να ανέβουμε πάνω, από το Κουτσουρά στον Άι Γιάννη, γιατί κλείνουμε το πάνω σημείο, το οποίο αφορά ένα δίκτυο, το οποίο είναι ίσως το μεγαλύτερο σε διαδικασία εκτέλεσης, που αφορά 47 περίπου χιλιόμετρα από τον Άι Γιάννη μέχρι τη Σιτία. Είναι
μια διαρκής προσπάθεια. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε και την παράκαμψη του Μύρτους. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε τη διασύνδεση του ΝΟΑΚ με τη Ζήρο, που είναι και αυτό ένα σημείο σημαντικό, αναπτυξιακό για την περιοχή της Ιτίας. Δεν μπορούμε να μην ξεχάσουμε και να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι έχουμε ένα αεροδρόμιο και δύο λιμάνια, τόσο της Ιτίας όσο και του Αγίου Νικολάου, όπου και μέσα από το Master Plan και μέσα από τις πρωτές εξέδρες οι οποίες προχωράνε από τη μεριά της Ιτίας, να δούμε και το Master Plan του Αγίου Νικολάου. Αλλά αυτό το οποίο έχει να κάνει και ίσως είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να σκύβουμε στα προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Το να έχουμε ένα πρόσωπο και ένα κοινωνικό προφίλ και να βλέπουμε τις αδυναμίες όπου έχουμε και να προσπαθούμε να βελτιωθούμε, αλλά στο πλαίσιο πάντου της διεκδίκησης από πλευράς χρημάτων στο κεντρικό κράτος να ανασάνουν και οι δικοί μας άνθρωποι. Έτσι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι και κλείνοντας, είναι ότι για μας και εμένα προσωπικά ο στόχος είναι να είμαστε χέρι-χέρι και οι συμπολίτες μας και η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και οι φορείς για να διεκδικούμε, να οραματιζόμαστε και να δημιουργούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καλογερή, κυρία Λιονί, κύριε Συρηγονάκη, κύριε Ανδρουλάκη. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που συμμετείχαν ενεργά με τα ερωτήματά τους. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη στη νέα σας θητεία από την 1η Ιανουαρίου. Δεν χρειάζεστε ενημέρωση. Τα γνωρίζετε τα θέματα, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά τις γιορτές, γιατί οι δύο Δευτέρες που ακολουθούν είναι η Δευτέρα των Χριστουγέννων και η Δευτέρα της Πρωτοχρονιάς. 8 Ιανουαρίου θα είμαστε ξανά μαζί μέσα από την εκπομπή Ωραία Αιχμή. Σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Βεβαίως θα τα λέμε μέσα από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων τις επόμενες ημέρες. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.